Do you know what nemesis means? A righteous infliction of retribution manifested by an appropriate agent. Personified in this case by a horrible cunt. Me. Gentlemen, we put this festival on, you bastards, with a lot of love. We work for 1 year for you pigs. And you want to break our walls down? And you want to destroy it? Well, you go to hell. And this chump ain't no different. He'll fall an eight to prove that I'm great. And if he keeps talking jive, I'm gonna cut it to five. Oh, well, everybody's heard about the bird. Bird, bird, bird. Bird's a winner, well, a bird, bird, bird. Bird is a winner, well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a winner, well, a bird, bird, bird. The bird's a winner, well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a winner, well, a bird, bird. The bird's a winner, well, a bird, bird, bird. The bird's a winner, well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a winner, well, a bird, bird. The bird's a winner, well, don't you know about the bird? Well, everybody knows that the bird is a winner, well, a bird. Μέχρι στο παπαού μαμάου. Δεν μπορώ άλλο. Ήθελα, δεν μπορώ. Το Family Guy έχει καταστρέψει το τραγούδι. Ναι, θέλει να καλημερίσει. Είναι μέσα κοντά στι 12 ώρε. Πρέπει να καλημερίσει. Καλησπέρα. Να καλημερίσει. Έχει περάσει. Καλημέρα. Καλημέρα στο μπαμπάκα. Καλημέρα στη μαμά. Καλημέρα στο παππούλι. Καλημέρα στη γιαγιά. Μπράβο. Εντάξει, νομίζω η ιδιοφυΐα μου φαίνεται από μικρή. Το έλεγες τότε. Ναι, ναι, ναι. Από τότε λέγανε ότι αυτό το πραγματικά το μεγάλο θα έχει μεγάλο μυαλό.
Και όλοι αυτό... ήταν σωστοί. Όλοι ήταν σωστοί. Νομίζω ότι εκεί κρυβόταν και η ικανότητα. Έτσι είναι, γεια σου. Εκεί άλλαξαν τα πάντα. Μπορεί να μην περπάτησα γρήγορα, να μην μίλησα γρήγορα. Αυτό έλεγε πολλά για τον Μπέλ. Είπε το καλημέρα στη γιαγιά. Ναι. Okay. Αυτό δεν το, δεν το θυμάμαι καν. Ούτε και το θυμάμαι, απλά που το λέγανε. Έτσι λένε οι γραφές. Δεν ούτε και το θυμάμαι. Αυτό που σου λένε 4 χρονών ή 5, ξέρω εγώ. Πότε δεν μπορώ να θυμηθώ. Εδώ θυμάμαι χτες τι γινόταν. Όχι, θυμάμαι χτες ψέματα. Τι κομματάρα ήταν αυτό. Λοιπόν, πάμε. Ποιο το τρασμένο. Ναι, τρασμένο, το Surfing Bird. Θα το ξαναβάλουμε. Σαφώ. Όπω σου είπα και μπροστά, είναι χαρακτηριστικά τραγούδια. Ιδιαίτερα το αούμαμα. Οι περισσότεροι ξέρουν το jam, αλλά δεν ξέρουν πώς λέγονται αυτοί που τραγουδάνε και το τραγούδι του. Καλά, δεν είναι το σαντικό. Πιο μεσά, βέβαια, ακούσαμε τον μέγιστο Μαθά Μεταλλή. Είναι μια συνέντευξη λίγο πριν από τον πρώτο του αγώνα, λίγο μετά δηλαδή, που ήταν Ολυμπιονίκης. Ξεχνάω συνεχώς ποιος είναι ο πρώτος του αντίπαλος, όμως, έρφυλα. Κολλάω στο Rumble in the Jungle και ξεχνάω ποιος είναι ο πρώτος, θα το βρω. Τέλος πάντως, χαρακτηριστικό. Φαίνεται για την ποιότητα του ήχου, ας πούμε. Ότι είναι ναι. Κατευθείαν βγαλμένο από μια συνέντευξη. Συνέντευξη λέγοντας ringside συνέντευξη, έτσι, όχι συνέντευξη κάποιου στούντιου. Ναι. Εντάξει, ξαναλέω. Μεγάλη μορφή φάνηκε και από τους ανθρώπους οι οποίοι πήγαν στην κηδεία του χθες. Καλά, προφανώς. Φαντάζομαι ότι δεν υπάρχουν πάρα πολλοί αθλητές στους οποίους θα πάνε πρόεδροι κρατών. Χωρίς να λέω ότι ξέρεις οι πρώτοι 100 δεν και καλά, ας πούμε, είναι λευκές περιστερές οι σημαντικοί άνθρωποι. Εντάξει, το αξίωμα πάντως είναι έτσι. Δηλαδή πήγε ο Bill Clinton, δεν τα πάμε καλά με τον Bill, αλλά δεν ξέρω πόσοι αθλητές τη συγκεκριμένη στιγμή, μετά από 50 χρόνια τέλος πάντων, ρε παιδί μου, φύγουν από κοντά μας, έτσι. Θα πάει κάποιος πρώην πρόεδρος της Αμερικής στο Memorial Service. Oh my God. Γιατί έτσι το λέμε εμείς στο λιμενάρια. Στα λιμενάρια. Yes. Στα υποβιβασμένα λιμενάρια. Ναι, άσε, αυτό είναι μια πουλή. Μίλησα με λιμενάριο, είμαστε όλοι very hurt. Εντάξει, οκ, θα ξεπεράσει η ομάδα. Δεν ξέρω, αλλά οι οπαδοί πνέουν του μένα εναντίον του προέδρου. Really? Yes. Yes. They may be right. Yeah, I know. Because I've spoken with them and they said, oh, shit. Oh dear God. Yes. Okay. They said Proethus is a dumbest leak. Yes. Okay. Hello. Ας μην το συνεχίσουμε. Ή όπως το λέμε στα λιμενάρια, είναι hello. Hello. Ναι, τα λιμενάρια έχουν. Όχι, τα λιμενάρια έχουν, λίγο. Εσάνς, το λέω με πολύ μεγάλη αγάπη αυτό, του χωριού. Ναι. Έτσι. Και έχουν και το λάμδα το παχύ. Έλα. Ζωλή θάσος. Είναι πολύ ιδιαίτερα. Όπως και τα θεολογήτικα. Δίπλα είναι. Ναι. Αν είσαι θεολοίτς. Θεολοίτς, yes. Είναι, ενώ ας πούμε ξέρω καλά, στο λιμένα, επειδή η αλήθεια είναι, ξέρεις, είναι η Μύκονος της θάσου, μιλάνε πιο με το σύσκημα το σας. Μάλιστα. Εγώ δεν το έχω παρατηρήσει πάρα πολύ. Εγώ το έχω παρατηρήσει γιατί είναι η επιστήμη μου αυτή, αγαπητέ. Α, οκ, okay, ναι, σωστά. Έτσι, πραγματικά. Σωστά. Αλλά αυτό το hello. 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 Hello! God damn it! Λοιπόν, μετά το God damn it, επειδή έχω πάρα πολλά, θέλω να μπούμε λίγο στο τέτοιο, στο ρυθμό τον κανονικό. Πριν ξεκινήσουμε, να θες να σχολιάσουμε το Euro. Δεν ήξερα ότι ξεκινούσε χτες. Αυτό, ήξερα ότι ξεκινούσε όταν έκανα. Από σένα το μάθα το ξέχασα μετά, επειδή χτες τρέχαμε όλη τη μέρα. Ναι. Και κάποια στιγμή το βράδυ, περιμένοντας να αρχίσουν οι Warriors. Ναι. Όχι, ταινία, το basketball. Ναι. Κάθε φορά λέω ότι δεν θα κάτσω να το δω ζωντανά. Νομίζεις. Νομίζεις, Γιάννη. Λοιπόν, βλέπω κάτι λιοντάρια. Λοιπόν, είναι επική, sorry, φαντάζομαι ότι αυτό έγινε και trend στα τέτοια. Είναι επικός ο Τραγιανός Δέλλας στην περιγραφή. Ναι, ναι. Τέλος πάντων, μιλάει ο τύπος και ακούγεται από τα βάθη. Ναι. Ναι. Πόσο παλιότερο είναι. Εντάξει, ο Τράι γενικώς είναι βαρύ κασίκοδο. Είναι τέτοιο το στυλ του, αλλά ήταν επικό. Πόσο βαριότα μου ήταν εκεί. Αλλά ξέρεις τι είναι αυτό. Όχι, νομίζω ότι έτσι είναι το στυλ του. Δεν νομίζω ότι βαριέται ο άνθρωπος. Νομίζω ότι αυτό είναι το στυλ του, ότι έτσι γενικώς κινείται. Στο μεταξύ βάζει ένα κολλάκι το 2-1, 2-0. Αυτό το παλικάρι τη Γαλλία. Γίνεται πανικός, ο Δέλλας. Έλα, ρε Τράι. Μέχρι και εγώ που δεν ασχολούμαι, λέω την κολάρα είναι αυτή. Τότε συνεννοούμε με ήχους, ρε παιδί μου. Εντάξει, η πλάκα είναι ότι ενώ το συζητούσαμε χθες αυτό το πράγμα, βλέποντας το παιχνίδι, ο άνθρωπος λοιπόν που σχολίαζε αυτό το παιχνίδι
έχει στείλει την εθνική του ομάδα στον τελικό Ευρωπαϊκό Πρωταθλήματος και το έχει σηκώσει. Ναι. Όχι, σαν παίκτη ήταν πολύ καλό. Θέλω να πω ότι. Είναι αυτό που λέμε late bloomer. Late bloomer. Ο Δέλλας. Άνθησε αργά, ας πούμε. Σαν παίκτη, δηλαδή. Γιατί είχε αποτυχημένες προσπάθειες στην Αγγλία, έτσι, στην, από την ΑΕΚ έφυγε στην την πρώτη θητεία σαν αποτυχημένος και. Αλλά δεν έχει να κάνει το γεγονός. Εγώ έχω δει ανθρώπους που εκτός ποδοσφαιρικού χώρου δεν μπορούσαν να μετρήσουν μέχρι το 20, ας πούμε. Ναι, και μέσα στο ποδοσφαιρικό. Φαντάζομαι κάτι τέτοιο ανάλογο είναι ο Κριστιάνο. Δεν το συζητάω καν. Απλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι πόσο απλό μας φαίνεται το να μιλάει ο Δέλλας. Και πόσο γεγονός είναι το ότι αυτός ο άνθρωπος έχει σηκώσει τον τρόπο που σχολίαζε χθες. Ναι. Μακιά του, δεν είναι κακό αυτό. Και όχι απλά, δηλαδή, όπως έγραψε και κάποιος, μπορεί να το γράψει και ο Βασίλης Σωστάκης, δεν θυμάμαι. Το έπεσε το μάτι μου χθες πριν την έναρξη. Καλό, ο Βασίλης Σωστάκης έχει ένα diversity σαν που γράφει. Γράφει. Φωστάρι Παντελίδη. Μετά θα πάει σε ένα συμπόσιο που θα γίνει φιλολογικό στην Κομωτινή. Μετά επιστρέφει πίσω, γράφει. Τελικά δεν του βρήκε τον πέμπτο αγώνα. Σταμάτησε να ψάχνει. έχει ένα diversity τρελό στο Άκη. Ότι είναι η διοργάνωση λοιπόν που ο Φάνης Κατεργιαννάκης έχει σηκώσει τον τρόπο περισσότερες φορές από οποιοδήποτε Βρετανό παίχτη. Sorry, γιατί έχω ένα μήνυμα από τον Νίκο του Χαζαρίδη και όταν μου στέλνουν τα εγκάλματά μου μηνύματα, χάνω λίγο τον ονειρμό. Αλλά πες μου εσύ. Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου είναι ένα τρόπο το οποίο το έχει σηκώσει περισσότερες φορές ο Κατεργιαννάκης από όσες φορές το έχει σηκώσει οποιοδήποτε Βρετανό ποδοσφαίρο. Του στέλνω, μα ο Φάνης λέει για άλλο παλιγάρι. Και μου απαντάει ο Στοάκης. Έχει φορές λέει και την μένη ρηθόλη του κανένα. Λέει Στοάκη. Συζήτηση ανοίξαμε γι' αυτό. Έχει φορές και την μένη φανελά τη Καβάλα. Αλλά από εκεί το θυμάμαι το Φάνη. Μια χαρά πάει. Λοιπόν, με αυτές τις καλημέρες είναι σαν τον Κωνσταντινίδη από το Ράδιο Αρδίλα. Ποιος είναι αυτός, δεν τον ξέρω. Κωνσταντινίδη. Να. Έχει Κωνσταντινίδη το Ράδιο Αρδίλα. Τον Παναγιωτόπουλο, τον Κανάκη και τον Σερβετά και τον. Τον Καράφλα, πώς το λένε. Τον Καράφλα. Ο Κιούση, ο Χρήστο. Πε κάτι. Και για την παιχτούρα το Τζιγκρίνσι που πήρε η ΑΕΚ. Ρε εσύ Χαζαρίδη. Κάθομαι και διαβάζω. Γεια σου Νικόλα. Με αυτές τις καλημέρες έγινε σαν τον Κωνσταντινίδη. Το Λάσαρ τον Κωνσταντινίδη, ξέρω από τις Κρινίδες έχει καμιά σχέση. Κράτη. Ναι, οκ. Χαιρετίσματα στον Νίκο του Χαζαρίδη. Χαιρετίσματα προφανώς. Πραγματικά. Είναι ο άνθρωπος που όταν προσπαθώ να πω ότι είναι δημοσιογράφος, θυμάμαι ότι αυτός είναι και δεν τολμάω να πω τίποτα. Όχι, δεν έχω πει ποτέ βασικά τη μουσική. Αλλά ο Νίκος είναι. Του καλύτερου. Και πανέμορφο αγόρι. Λοιπόν, πάμε. Αυτό είναι ένα σύν σε αυτή τη δουλειά. Ελά. Είναι ένα σύν σε αυτή τη δουλειά. Συν, δύο συν. Είναι, ναι. Άνα, γεια σου. Λοιπόν. Και καλό παλικάρι. Εγώ... Νίκο, κοντά στα 70 ευρώ κλείσαμε. Να πω κι άλλα. Λοιπόν, στο Euro, λοιπόν, εγώ να αναφέρω το ότι εχθές. Δεν μπορώ να πω ότι χαίρεται ο καλύτερο. Μπορώ να πω όμω ότι η πρόβλεψή μου ότι το παιχνίδι θα πάει στον goal goal με 2,5 ποσοστό ήταν. Δώρο από τα λίγα που έδινα όλη την εβδομάδα. Μαζί με το άσο χ το σημερινό της Αλβανίας. Χαμός. Με ποιο παίζει η Αλβανία. Με την Ελβετία. Χαμός. Διότι 6 Ελβετοί παίκτες είναι Αλβανοί. Οπότε. Καλό παγκάτσι. Ναι. Με μπέρδεψες. Ναι, ναι. Πώς 6 Αλβανοί παίκτες είναι Ελβετοί. 6 Ελβετοί παίκτες είναι Αλβανοί. Καταρχάς. Α, σωστά, γιατί το ανάποδο θα ήταν παράξενο. Και γιατί είναι Αλβανοί οι Ελβετοί. Γιατί έχουν αλβανικής, είναι παίκτες αλβανικής καταγωγής. Προφανώς δεν πήγαν στην εθνική τους διότι δεν έβλεπαν κάποια πρόοδο από την εθνική Αλβανίας και συμμετείχαν στην τώρα εθνική Ελβετίας. Χαμός. Οπότε το σημερινό δεν είναι τόσο εύκολο για τους Ελβετούς. Θα εκδικηθούμε. Αυτά τα λίγα. Δεν υποχωρούμε αν δεν δικαιωθούμε. Εχθές την κλέψανε τη Ρουμανία, όπως ήταν αναμενόμενο. Τα σπόρια να πάνε δηλαδή στον γηπεδούχο και διοργανωτή. Παρ' όλα αυτά, το πρώτο γκολ της Γαλλίας είναι λίγο εγκληματικό. Εντάξει, και τελικά έκρινε και το τελικό αποτέλεσμα. Καθώς εγώ νομίζω ότι η Ρουμανία πατούσε καλύτερα στο σύνολό της, γιατί δεν είχε το άγχος που είχε από ό,τι φαίνεται η διοργανώτρια Γαλλία. Αυτά για το Euro σε ένα πολύ μικρό σχόλιο, το οποίο θα σχολιάσουμε φαντάζομαι και με. Την Αγγελική Ντομάνο αργότερα. Αυτό που θέλω περισσότερο να πω είναι ότι σήμερα η Αγγλία παίζει με τη Ρωσία. Μπορεί να πέρασε όπως πέρασε στους ομίλους. Στη Ρωσία έχει Άγγλους παίκτες. Όχι. Δεν κάναμε τίποτα. Επίσης οι Ρώσοι έχουν το εξής. Οι Ρώσοι έχουν. Όχι. Οι Άγγλοι έχουν Ρώσους παίκτες. Ο Ραντός του Γεύσκη. Όχι, όχι. Όχι. Λοιπόν. Οι... Δεν θα δω τίποτα. Θα μου επανάλει το τελικό. Στους 6 Αλβανούς της Ελβετίας, αλλά τώρα δεν τους θυμάμαι. Και 6 κιόλας, όχι. 6. Εκεί που θέλω να καταλήξω. Α πούμε, ο Κασάμι που παίζει στον Ολυμπιακό είναι Αλβανός. Αλβανικής καταγωγής είναι. Δεν παίζει την Αλβανία, ο Κασάμι. Τι γίνεται. Λίγο μπερδεύσεις. Ο Σακίρι.
Επίσης. Ο Σακίρι. Ναι. Έχει καμιά σχέση με την κόμενα του Πικέ. Όχι. Με τη Σακίρα. Όχι. Είναι ο Σακίρας. Η Σακίρα το Σακίρι. Είναι ο Αλβανός. Είναι ο Αλβανός τέτοιο. Ξάδερφο. Τη Σακίρα. Αυτό παίζει την Ελβετία ή την Ελβετία. Τρελή μαγιά. Μου θυμίζει αυτό το τέτοιο, την ταινία η Ρένα είναι offside που πάει και βλέπει, παίζει ο Παναθηναϊκός σε μια άλλη ομάδα, υποτιθέμενα παίζει την ταινία. Mm-hmm. Και στην άλλη ομάδα έχει 15 Έλληνες και στο υποτιθέμενο Παναθηναϊκό έχει μέχρι ένα Ιαπωνέζο. Και λέει το συγκλονιστικό στο Ιαπωνέζο, η Βλαχοπούλου. Αχ, εσύ γιατί τι έπαθες, λέει. Μελιτέο πέρας. Μελιτέο πυρετό. Είναι σκυτρινούλι το καημένο, το βάλε και πέρα πέρα δύο λεπτά. Λέει τα σωστά και σα έφερα, λέει κάτι Ιαπωνέζικα αυτό. Λέει τι έπαθες εσύ, λέει. Μπορεί μου γιατί έτσι, ρε. Εκεί που είναι το συγκλονιστικό το Άρη Κοτρόνι Μαρκαρισκάκη. Για μένα εκείνο το δίλεπτο. Στο μεταξύ, όχι αυτό με το πουλόβερ είναι ο Σακελάριο. Αυτό το δίλεπτο είναι όλο το ποδόσφαιρο. Όλο ο φύλαθλο ποδοσφαίρου σε δύο λεπτά μέσα. Πραγματικά. Ένα παίκτη οποιοδήποτε αθλήματο στα 30 δευτερόλεπτα είναι ο Καραϊσκάκη και ο Κοτρόνι και στα 60 είναι κρέα. Και μετά ξανά το ίδιο. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, επίση για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πλην όλων αυτών. Έχουμε νομίζω και τους Άγγλους, όπως είπα, που να παίζουν με τη Ρωσία. Με τη Ρωσία να έχει την ιδιαιτερότητα να μην επιτρέπεται να παίξει στην εθνική Ρωσία, εάν δεν αγωνίζεσαι σε ρωσική ομάδα πλέον. Πρέπει να παίξει το πρωτάθλημα Ρωσίας. Κοίτα τι γίνεται. Μάλιστα. Αμέσως τότε είναι μειωμένη δυναμικότητα. Όχι, είναι πάρα πολύ καλή δυναμικότητα γιατί όλοι γύρισαν πίσω στη Ρωσία για να παίξουν την εθνική του. Α πούμε, γύρισαν Αρσάβιν. Όλοι αυτοί έχουν γυρίσει πίσω στα. Δεν έχει καλή παίκτη εκτός δηλαδή. Ομάδα Ρώσια. Oh, okay. οι Άγγλοι, οι οποίοι δύο μέρες τώρα κάνουν επεισόδια στην Γαλλία. Σκανένες, δεν ξέρεις. Σοκ. Σοκαρές με αυτό που είπες μόλις τώρα. Οι Άγγλοι πότε δεν κάνουν επεισόδια. Γίνεται χαμός δύο νύχτες τώρα στη Γαλλία. Πρώτα πήγα στη Γαλλία, οπότε αυτό από μόνο το εκεί. Ναι. Γιατί υπάρχει έτσι μια γενικότερη, ας πούμε. Ναι. Και μετά λογικά θα πήγαν μια μπύρα παραπάνω, παιδιά. Ναι. Χθες πάλι υπήρξαν επεισόδια ανάμεσα σε αστυνομικές δυνάμεις και οργανωμένους θεωρητικά φίλους της Αγγλίας. Επίσης, γενικότερα η αλήθεια είναι ότι όποιος δεν έχει δει επεισόδια σε αγγλικό έδαφος δεν έχει δει τίποτα. Δηλαδή λέμε και για εδώ και για πέρα υπάρχουν πολλά πράγματα, αλλά όποιος δεν έχει δει Άγγλους κάγκουρους δεν έχει δει τίποτα. Και πολύ δύσκολα τα πράγματα είναι και στην Ιταλική πρωτεύουσα. Στην Ιταλική. Ιδιαίτερα με τους Λατσιάλη. Ναι. Εκεί κινδυνεύει άμεσα. Δηλαδή, εκεί ξεφεύγει το θέμα από το καθαρά ποδοσφαιρικό. Ναι, και αν το χρώμα δεν είναι άσπρο, δεν είναι σύμπαθες. Αλλά σοβαρά κινδυνεύεις, δηλαδή χωρίς την πλάκα. Αλλά αν δεν έχεις δει Άγγλους κάγκουρους οπαδούς του ποδοσφαίρου, δεν έχεις δει τίποτα. Δηλαδή και εδώ έχει. Καλά, ναι, αλλά είναι ραστέχνη. Χώρα, αλλά. Είναι ραστέχνη. Δηλαδή έχω δει πράγματα που. Ναι, εντάξει. Αποτυπώνονται στον εγκεφαλό σου σαν πυρωμένο σύμπαν. Και σε κάνουν και φοβάσαι χωρίς καμία πλάκα. Χωρίς καμία πλάκα. Σε κάνουν και φοβάσαι. Έτσι, εδώ πέρα, ναι, εντάξει. Φαντάζομαι. Πέφτει καμιά ψηλή. Πολλές φορές είναι και παιδάκια τα οποία να είχαμε να λέγαμε. Εκεί ναι. Δεν. Εντάξει. Okay. Υπάρχουν αντιπαλότητες τις οποίες τις ψάχνουν και όλα οι οπαδοί για να προκαλούν το ξύλο. Mm-hmm. Γενικώς είναι πολύ δυστυχισμένοι άνθρωποι. είναι πολύ δυστυχισμένοι. Ιδιαίτερα σε περιοχές βιομηχανικές. Τρομερά δυστυχισμένοι άνθρωποι. Λοιπόν, let's go. Μια πολύ καλή ταινία τέλος πάντων που βασίζεται πάνω στον χουλιγκανισμό είναι το Christie's Hooligans το 1. Σωστά, το έχω δει. Μια πολύ καλή λοιπόν. Το Football Factor είναι πολύ καλή και πολύ πιο ρεαλιστική από τον Elijah Wood. Να δεις μια ταινία λέγεται The Weekend Warrior. Ναι. Έχουν κάνει και ένα τραγούδι. Η Iron Maiden από αυτό. Mm-hmm. Εκεί θα δεις πραγματικά. Θα δεις, ας πούμε, και τις βάσεις που έχει σε συγκεκριμένε οργανώσει εκτός γηπέδου. Ναι, ναι, ναι. Και αυτή την ταινία την έχω δει. Έτσι, εντάξει. Δεν ξαναλέω χωρίς καμιά. Κανένα ίχνος πλάκας. Αν δεν έχετε δει κάτι τέτοιο, δεν έχετε δει τίποτα. Ξεφεύγει για την ποδοσφαιρική πραγματικότητα μακράν, μακράν. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω επίσης γιατί έλεγες ότι πώς γίνεται να έχει 6 Αλβανούς η Ελβετία. Προχθές τα φιλικά που έδωσε η Ελλάδα με την Αυστραλία, η Αυστραλία είχαν ελληνικής καταγωγής προπονητή, τον Ποστέκογλου, και δύο παίκτες ελληνικής καταγωγής, τον Γιάννου και τον Οικονόμου. Οι Αυστραλοί. Τι πάσαμε. Είχαν τρεις Έλληνες. Ναι, ο ένας ήταν ο προπονητής και δύο ήταν ποδοσφαιριστές. Χουμπλέ. Ο Γιάννου ήταν αυτός που έπαιξε στην Καβάλα. Παρεμπιπτόντως, ο Απόστολος Γιάννου. Αχα. Σωστά το θυμάμαι έντονα. Στις χρονιές της Super League ήταν ο Απόστολος Γιάννου εδώ. Δεν το. Και αν δεν κάνω λάθος, έκανε και το 2-1 με την ΑΕΚ την πρώτη χρονιά. Μίλησε δύο Χαζαρίδης. Λίγο διάμεσα που τα λες αυτά. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, αυτά.
για, την, για το διεθνή. Φαντάζομαι θα σχολιάσουμε αργότερα περισσότερα. Καθώς υπάρχει και Copa America, και αυτό σημαίνει ότι έχεις τη δυνατότητα μέσω ελεύθερης τηλεόρασης και όχι συνδρομητικής να καθίσεις από τις 4 σήμερα, ναι, και να σηκωθείς 4 το πρωί βλέποντας ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Χωρίς καθόλου πλάκα. Ξεκινάς 4 με το Αλβανία-Ελβετία και τελειώνεις 4 τα ξημερώματα. Νομίζω παίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι. Τελευταίο παιχνίδι. Δεν είμαι σίγουρη ότι θα το κάνω. Επίσης έχουμε τον πρώτο ανέκδοτο. Θέλεις να ξέρεις. Θέλεις. Πασχάλης, είσαι. Πασχάλης, are you you? Ναι, yes, he is. Yes. Θα το πω, θέλεις. Κάτσε το πω. Λίγο. Καλημέρα παιδιά και ένα μίνι ανεκδοτάκι. Ήταν ο Νάνος και ο Θάνος. Ρωτάει ο Θάνος τον Νάνο, τι ώρα να είναι, και ο παντάει ο Νάνος, ε δε θα είναι. Πω. Πασχάλη. Πασχάλη. Είμαστε φίλε, δίπλα σου. Μαζί σου είμαι, να ξέρεις. Ετοιμάσου, θα έρθουν κάτι παιδιά. Είναι ένα άσπρο που κάμισε κουμπώνει προς τα πίσω. Don't be alarmed. Είναι fashion statement. Εντάξει. Και θα σε πάμε. Στο μεταξύ, ξέρεις τι, επειδή πολλές φορές από το κάψιμο ψιλομυρίζεις, αδερφέ, κάνει ένα ντουζάκι. Γιατί μυρίζει λες και πήρε η τέτοια, ξέρεις, η κρούστα που παίρνει από τις πανακόπιτα και μυρίζει. Εντάξει. Και όλα θα πάνε καλά, δεν θα είναι. Όχι, ρε φίλε. Γιατί φίλε Πασχάλη. Γιατί μας πονάς έτσι. Είπες ότι έχει το Game of Thrones. Αχ, μπορεί. Αρχικά μπορεί να φταίει και το μάνατζερ. Αχ, Πασχαλή. Λοιπόν, πάμε. Πασχαλή, δεν τους ξέχασα τους Black Sabbath. Ψέματα. Τους ξέχασα, Πασχαλή, τους Black Sabbath. Αλλά να ξέρεις ότι κάποια στιγμή θα παίξουμε Black Sabbath, φίλε, επειδή τους ζήτησες. Οκ. Εντάξει. Αυτά. Απλά επειδή ξέρεις τώρα καλοκαιριάτικα είναι λίγο βαργή και ασήκωτη η Sabbath. Έχω μια επίθεση. Αυτό ήταν. Έγινε χαμός. Άρχισαν να πέφτουν το ένα πάνω από το άλλο. Ποιο. Έχω άλλο ανέκδοτο. Από τον Πασχαλή. Τι λες σε. Όχι. Τι λες σε έναν DJ που κόβει την τούρτα. Χρόνια πολλά. Ω, τι κομματάρα έβαλες. Γεια σας. Φεύγω. Καληνύχτα. Φίλος του Πασχάλης. Ναι, ναι, ναι. Πες μας που μένεις και όλα. Συνεχίζει λέγοντας και τι ώρα έρχεται ο δάσκαλος του καράτε. Δεν μπορώ να σκεφτώ. Δέκα νταν. Οι επιθέσεις είναι πολλές. Ναι. Αυτά. Δεν έχω κάτι να πω που είναι από μόνο του ένα statement. Λοιπόν, 10 done. Πολύ μεγάλη ζημιά ήταν αυτή. Λοιπόν, για πάμε. Λοιπόν, πού να ξεκινήσουμε. Ξεκινήσουμε από την ΕΠΣΚ και τα νέα της αυτή την εβδομάδα, με τις ανανεώσεις και τις προσθήκες νέων προπονητών και στο ρόστερ φυσικά ανανεώσεις. Πάμε να ξεκινήσουμε χρονικά από την ανανέωση του Παντελή Στυλιανού ως προπονητής του ΑΕΤΟΥ Ορφανού. Χαμός. Για άλλη μια χρονιά. Πράγμα Παντελή, το ξέρα ότι το έχεις. Δεν ξέρω ποιος είναι ο άνθρωπος, sorry, κιόλας, αλλά εντάξει. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι το χιούμορ είναι χιούμορ και γίνεται με τις καλύτερες προθέσεις. Λοιπόν, ο Σωτήρης Γιακοβίδης αποχώρησε από την ομάδα του Ρασίδα Νέας Περάμου, ποδοσφαιριστής της ομάδας της Περάμου ήταν φέτος ο Σωτήρης ο Γιακοβίδης. Ανανέωσης μάλλον για την ομάδα του ΑΕΤΟΥ Ορφανού στο έμψυχο δυναμικό, Ιτοπαλίδης, Καραγιαννίδης, Μπαμπατζάνης, Νάκου, Ρίντα και Βασίλης Παπαδόπουλος ανανέωσαν στην ομάδα του Οφρυνίου, στη δεύτερη αθλήτρια Καβάλας. Ο Κώστας Λεβέντης είναι ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού Καβάλα στην δεύτερη κατηγορία μετά την αποχώρηση στα μισά της φετινής σεζόν από την πρώτη. Αποχώρησε ο Γιάννης Κεσικιάδης από την Δόξα Μυγδαλεώνα μετά από 3 χρόνια προπονητής της Δόξας και τη θέση του πήρε ο Μάνθος ο Κλεαθίδης, ο βοηθός προπονητής του Ηρακλή Καβάλα. Και τέλος ο Κώστας Μπανίδης είναι ο νέος προπονητής του Απόλλωνα Χρυσοχωρίου. Uh-huh. Αυτά είναι τα νέα της ΕΠΣ Καβάλας με τα παρεδόσε του καλοκαιριού. Θυμόμουν ότι χθες ξέχασα κάτι συγκεκριματικό. Ξέχασα τον Βασίλη Λουγκαρά χθες. Σωστά. Πρέπει να ήταν η διπλανή. Πρέπει να ήταν λογικά. Καλά, πλάγια. Δεν κάνω και κάτι άλλο διπλανή. Λοιπόν, αλλά ναι. Το ξέρω τώρα ότι χθες ήταν ο Βασίλης. Βασίλη, συγγνώμη που δεν ήρθα, αδερφέ. Μην παρεξηγηθείς ρε. Εντάξει, δεν είναι, καταλάβεις. Καλησπέρα σας και καλή σας. Εντάξει, αλλά το ξέρω, το θυμήθηκα τώρα μόλις που είδα. Αλλά ξέρεις ότι η φωνή σου μοιάζει λες και ήσουν στον καρά αυτή τη στιγμή. Ναι, καλησπέρα σας.
Άμα την πασάρω πολύ, είμαι ίδιος. Ναι. Κρίμα, ήθελα να παρακούσω λίγο. Φταίς εσύ που ξενυχτάω, που ταπεινώ και μεθάω. Μάλιστα. Φταίς εσύ που με λένε αλήτη. Δεν ξέρω τι είναι τέλος. Φταίς εσύ που με λένε ξενυχτάω. Κρίμα, έχει συνοδεύσει ο Βασίλης σε πολλές εξεταστικές. Από το βορρά μέχρι τον νότο. Από το βορρά μέχρι τον νότο. Στείλα του Κασοτάκη, αλλά δεν θέλει να ακούσει η Βασιλικάρα. Κασοτάκη είναι γιορτέστινη. Και πάω μια φορά στον Πύλη, πρώτο τραπέζι πίστα. Στο φέρετρο που λένε μακριά από εμάς, εκεί μπροστά. Χαμός. Στο ίσιωμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι έγινε την περασμένη εβδομάδα στα ποδοσφαιρικά με τον Ηρακλή που επικράτησε του Ορφέα Ξάνθης στην τελευταία αγωνιστική με 3-0. Με τα γκολ να πετυχαίνουν στο 10 Βαλαβανόπουλος, 64 Άγκος και 81 Ντομή. Αυτή η νίκη δεν είχε καμία βαθμολογική σημασία για τον Ηρακλή. Στο άλλο παιχνίδι και η ΑΕΔ Δημοτήχου επικράτησε τη Δόξα Προσκυνητών. Επίσης δεν είχε καμία βαθμολογική σημασία. Και η τελική βαθμολογία διαμορφώθηκε ως εξής: πρώτη θέση για τη Δόξα Προσκυνητών με 9 βαθμούς, 8-8 τέρματα. Δεύτερη θέση για τον Ορφέα Πούμα Ξάνθης με 9 βαθμούς, 9-10 τέρματα. Αυτοί οι δύο ανεβαίνουν στη ΓΑΜΑ Εθνική. Τρίτη θέση για την ΑΕΔ Δημοτήχου, 8 βαθμούς, 8-8 τέρματα. Και τελευταία τέταρτη θέση στον Ηρακλή Καβάλας με 8 βαθμούς, 9-7 τέρματα. Δύο πράγματα. Ο πρώτος με το τέταρτο είχαν έναν βαθμό διαφορά. Ο πρώτος είχε 9, ο τέταρτος είχε 8. Και ο Ηρακλής ως τέταρτος είναι η μοναδική ομάδα που στο συντελεστή τερμάτων έχει συν. Όλοι οι άλλοι έχουν ή 0 ή πλην. Η πρώτη Δόξα Προσκυνητών έχει 8-8 μαζί με την ΑΕΔ Δημοτήχου την τρίτη που έχει επίσης 8-8. Ο Ορφέας Πούμα Ξάνθης ως δεύτερος έχει 9-10 και ο Ηρακλής ως τέταρτος έχει 9-7. Το οποίο είναι εξαιρετικό σαν στατιστικό. Θα βάλουμε πρώτα τις συνεντεύξεις των δύο προπονητών, του κύριου Μπογιατζή, τον προπονητή του Ορφέα Πούμα Ξάνθης, και του κύριου Ιγνατιάδη, του προπονητή του Ηρακλή Καβάλας. Και αμέσως μετά θα διαβάσουμε τις ομάδες, μόνο και μόνο για σένα το έκανα αυτό, τις οποίες πήραν το εισιτήριο για τη ΓΑΜΑ Εθνική της επόμενης σεζόν από όλη την Ελλάδα. Χαμός ακόμα περισσότερο. Ήταν χωρίς καμία σημασία στο Βερούλιο για τον Ορφέα Ξάνθης. Θέλω το δικό σας σχόλιο. Ναι, πράγματι είναι μια εταιρεία που δεν έχει αντίκρισμα για την ομάδα μου. Ευτυχήσαμε από την προηγούμενη αγωνιστική να πανηγυρίσουμε την άνοδο στην ΓΑΜΑ Εθνική. Οπότε είχαμε την δυνατότητα σήμερα να δώσουμε και ευκαιρία σε κάποια παιδιά τα οποία είχαν μειωμένο χρόνο συμμετοχή στα προηγούμενα παιχνίδια, αλλά και σε κάποια νέα παιδιά, τρία στον αριθμό συγκεκριμένα, τα οποία αγωνίζονται στο παιδικό πρωτάθλημα του Ορφέα, δηλαδή τη κατηγορία μα. Θέλω να μου πείτε πού πιστεύετε ότι κρίθηκε η διαδικασία όλη αυτή των περιφερειακών πλήρων. Εντάξει, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, θεωρώ ότι η ομάδα μου έπαιξε αρκετά ανταγωνιστικό ποδόσφαιρο και κρίθηκε ότι από την αρχή της σεζόν, δηλαδή 15-16, είχαμε μια αρκετά καλή προετοιμασία σε ό,τι αφορά τη φυσική κατάσταση. Σίγουρα όμως ένα μίνι πρωτάθλημα όπως είναι τα μπαράζ, θέλεις και την βοήθεια του παράγοντα που είναι η τύχη. Την είχαμε μαζί μας. Στο προηγούμενο παιχνίδι, δυστυχώς, η ομάδα του Ηρακλή, η δυσκολία του Ηρακλή έκανε ισοπαλία που ήταν καταδικαστικό αποτέλεσμα και για την ομάδα του Ηρακλή αλλά και για τη Δημότυχο. Οπότε, έχοντας και αυτόν τον παράγοντα στο ενεργητικό μας, λειτουργήσε υπέρ μας. Δηλαδή, ήταν και η τύχη μαζί μας. Πάση περιπτώσει, θέλω να τονίσω όμως ότι σύμφωνα με τα δεδομένα των ομάδων που είδα, θεωρώ ότι δίκαια βγήκαμε κατηγορία. Γιατί είχαμε, αν όχι την καλύτερη ομάδα, σίγουρα μία από τις καλύτερες ομάδες από τις δύο. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Θέλω να συμπληρώσω κάτι λίγο ακόμα. Θέλω να συμπληρώσω ότι δίνω συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες για τον ποδοσφαιρικό πολιτισμό που συναντήσαμε, είτε εντός έδρας είτε εκτός. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά πάει μπροστά το ποδόσφαιρο μας. Και καλή συνέχεια στον Ηρακλή. Λοιπόν, coach νίκη στην τελευταία αγωνιστική, χωρίς κανένα βαθμολογικό αντίκρισμα παρόλα αυτά. Καλή εμφάνιση όμως, θέλω το σχόλιο. Εντάξει, δεν υπήρχε βαθμολογικό ενδιαφέρον. Παίξαμε ελεύθερα, όπως και ο αντίπαλος. Εγώ αυτό που κρατάω και από το σημερινό μάτς αλλά και σαν τελευταίο παιχνίδι της σεζόν είναι ότι αυτή η ομάδα έχει καταφέρει πολλά, έκανε μόνο δύο ήττες σε όλη τη σεζόν και αν είχε λίγο την τύχη μαζί της θα τελευταία μέρα σήμερα θα πανηγυρίζαμε την άνοδο στη ΓΑΜΑ. Αγωνιστικά πιστεύω ότι ο Ηρακλής το δικαιούται, πιστεύω να μας δικαιώσει η αναδιάρθρωση, αν δεν μας δικαιώσει θα πρέπει να δούμε την επόμενη μέρα, η διοίκηση να δει την επόμενη μέρα. Από εκεί και πέρα εγώ θέλω να ευχαριστήσω τους παίχτες μου για τα όλα τα ψυχικά αποθέματα που δώσαν και στη διαδικασία του Μπαράζ αλλά και στη φετινή χρονιά. Θέλω να ευχαριστήσω τους φιλάθλους οι οποίοι μας στήριξαν μέχρι την τελευταία μέρα σήμερα και θα ήθελα να τους ευχηθώ όλους καλό καλοκαίρι. Θα ήθελα να δώσω τα συγχαρητήρια μου στις δύο ομάδες οι οποίες κερδίσανε τα δύο εισιτήρια για τη ΓΑΜΑ Εθνική.
Και εμάς περιμένω να δω τι θα γίνει τώρα, αν θα υπάρχει ένα διάδοση. Αν δεν υπάρχει, θα πρέπει η διοίκηση του Ηρακλή να κοιτάξει την επόμενη μέρα. Να κάνω την εξής ερώτηση. Το σημείο κλειδί για τα play-off για τον Ηρακλή ήταν η πρεμιέρα ή κάποιο άλλο παιχνίδι? Ο Ηρακλής ήταν άτυχος. Χρειάζεται και την τύχη με το μέρος, χρειάζεται την ελάχιστη για να μπορείς να διεκδικήσεις ένα από τα δύο εισιτήρια. Δεν νομίζω ότι ήμασταν κακοί από τις άλλες ομάδες οι οποίες πήραν το εισιτήριο. Παίξαμε ποδόσφαιρο, κάναμε νίκη εκτός έδρας, δείξαμε μέσα στην Ξάνθη πόσο καλή ομάδα είμαστε. Απλά δεν είμαστε τυχεροί. Εκεί θέλω να σταθώ. Δεν μπορείς να τα βάλεις με την τύχη όμως. Εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος με τους παίχτες μου. Δεν υπήρξε ο παράγοντας της διαιτησίας σε κάποιες περιπτώσεις? Δεν είναι ο ρόλος μας. Εμάς δεν έχω ασχοληθεί ποτέ με τη διαιτησία. Δεν είναι ο ρόλος του προπονητή να σχολιάζει την συγκεκριμένη διαιτησία, είτε τη σημερινή είτε τις προηγούμενες. Άνθρωποι να αυτοί κάνουν λάθη. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει η ομάδα μου να είναι δυνατή, να διεκδικεί και αν είναι καλύτερη να κερδίζει. Τώρα δεν μπορούμε να τα βάλουμε με την τύχη. Ήταν ένα παιχνίδι, κριθήκαν στις λεπτομέρειες τα παιχνίδια αυτά. Είδατε ότι και οι τέσσερις ομάδες ήταν πάρα πολύ καλές και το Δημότιο ήταν καλό και οι προσκυνητές και ο Ορφέας Ξάνθης, αλλά και εμείς δεν ήμασταν κακοί, ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Βγάλαμε ψυχή, σας είπα μόνο το ότι έχουμε δύο ήττες σε αυτή τη διαδικασία όλοι, όχι τον Μπαράς, από την αρχή της σεζόν, δείχνει πόσο δυνατή ήταν αυτή η ομάδα και τι ψυχισμό είχε. Κουλούρι δεν μπορώ να φάω. Πάμε. Ήταν και. Λες και χτύπησε κλακέτα. Γεια σας. Λοιπόν, θα πω και το τελευταίο ανέκδοτο για να. Αυτό που είδε είναι το κουλούρι. Το κουλούρι είναι πολύ δύσκολο φαγητό να το φας γιατί έχει πολλά σωσομάκια πάνω δεξιά-αριστερά. Αναγκαστικά πρέπει να τα μπασουλήξεις. Πες το τελευταίο ανέκδοτο. Μου στείλε ένα πολιτικό λοιπόν είναι αυτό. Τι είναι χίλια μουλού κουκουέ. Βασικά φοβάμαι να ρωτήσω. Για πες. Για να το ένα λίτρο κουκουέ. Από το ML. Όπως έλεγε και ένας φίλος μου στην Αγγλία, παφ παφ πας. Μην το κρατάς. Δώσ' το και γύρω λίγο. Είναι δύο παφ ένα πας. Γιατί το κρατάς και γίνεται τη ζημιά μετά. Παφ παφ πας. Να πηγαίνει να γυρίζει. Όλοι να ευχαριστιώνται, κανείς να μην καίγεται πολύ, γιατί όλοι καίγονται. Δεν πειράξει μια ανακάψιμο γενικότερο είπα. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε. Πάμε παρακάτω. Και πάμε να πούμε τις 28 ομάδες, οι οποίες ανέβηκαν στη Γάμα Εθνική, οι 7 πρώτες που θα αναφέρω, θα είναι στον όμιλο της Καβάλας στην επόμενη σεζόν. Σίγουρα έτσι. Λοιπόν, δόξα προσκυνητών από την ΕΠΣ Θράκης, Ορφέας Πούμα Ξάνθης από την ΕΠΣ Ξάνθης, ΑΟ Καρδίας από την ΕΠΣ Μακεδονίας, Απόλλων Παραλιμνίου από την ΕΠΣ Σέρων, Αλμοπός Αριδαίας από την ΕΠΣ Πέλλας, Νάουσα από την ΕΠΣ Μαθίας και Μακεδονικός Φούφας από την ΕΠΣ Κοζάνης. Ναι. Η φοβερά χωριό. Λογικά. Και αυτοί που είναι από εκεί πώς λέγονται, Φουφίκη. Φουφανέζι. Φουφανέζι. Φούφι. Φούφα. Μα, η Φούφα. Okay, η Φούφα έλεγε η μικρή μας μητσιά της κούκλες. Φούφα. Λοιπόν, αυτές είναι οι 7 πρώτες ομάδες και οι 7 οι οποίες θα είναι λογικά στον πρώτο όμιλο της. Από τώρα έχει θέση σοβαρή ψηφιότητα για να είμαι φίλαθος η Φούφα. Θα γίνω, που το λένε, περίμενε, Φουφανέρος. Έχω πολύ καλή ομάδα και όλος τυχαίως είναι η τελευταία διότι είναι από την Κρήτη. Όπως και να έχει η Φούφα είναι, έχει προκριθεί τελικό. Μετά. Λοιπόν, πάμε στις υπόλοιπες ομάδες. Είναι ο Μαύρος Αετός Ελευθεροχωρίου από την ΕΠΣ Τρικάλων, ο Αστέρας Πετριτής από την ΕΠΣ Κέρκυρας, ο Απόλλων Λάρισας από την ΕΠΣ Λαρίσης, ο Διαγόρας Σεβαστής από την ΕΠΣ Πιερίας, η Θήβα από την ΕΠΣ Βιωτίας, η ΑΕ Ιστιαίας. Καλά, η Θήβα είναι πολύ μπανάλα, ακούγεται μέσα σε όλα αυτά. ΑΕ ο Μαύρος Αετός, η Θήβα.
Δηλαδή, κάντε κάτι καλύτερο, η Θήβα. Ο μαύρο ζαετό και η φούφα και η μούφα. Η Θήβα. Κάντε η πληρωμένη δολοφόνη τη. Μαύρη νίντζα Θήβα. Το μαύρο χέρι Θήβα. Ή ξέρω εγώ καλά, η ακατάσχετη αιμορραγία Νάουσα. Κατευθείαν. Θήβα. Νάουσα. Η Νάουσα ήταν και πολύ ωραία πόλη. Θήβα, έχω πέρασει απ' έξω, δεν έχω επισκεφθεί. Αλλά Θήβα. Είναι λίγο flat. Είναι λίγο flat. Θέλω περισσότερη φαντασία την επόμενη φορά. Ψάξτε το λίγο. Λοιπόν, που είχα μείνει, δεν θυμάμαι. Νομίζω στην ΑΕ Ιστιαία από την Εψεβία. Τηλικράτη Λευκάδα από την ΕΠΣ Πρεβέζη. Το ξέρουμε τον Τηλικράτη. Ναι. Αμβρακία Κωστακίων από την ΕΠΣ Άρτα. Άμα πει Αμβρακίων Κωστακία. Τι μαγιά. Η Προοδευτική από την ΕΠΣ Πειραιά. Άγιος Ιερόθεος από την ΕΠΣ Αθηνών. Ρόδος από την ΕΠΣ Δωδεκανήσου. Πανθυραϊκός από την ΕΠΣ Κυκλάδων. Θύελα Ραφίνα. Τη Σαντορίνη πρέπει. Ποιο? Η ομάδα. Ναι. Νομίζω ότι η Σαντορίνη μεγάλη βασιλέματα έχει, δεν έχει ποσό. Θύελα Ραφίνα από την Εψανά. Αόζευ Γολατίου από την ΕΠΣ Κορινθίας. Αχαϊκή από την ΕΠΣ Αχαΐας. Αστέρας Αμαλιάδας από την ΕΠΣ Ηλίας. Τσικλητήρας Πύλου από την ΕΠΣ Μυσσηνίας. Πρέπει να είναι τον αθλητή του τσικλητήρα. Ναι, προφανώς. Δόξα Μεγαλόπολης από την ΕΠΣ Αρκαδίας. Ατσαλένιος από την ΕΠΣ Ηρακλείου. Και ΑΕ Εργαζομένων Ίνκα από την ΕΠΣ Χανίων. Το Ίνκα ποιο, το Ινστιτούτο Καταναλωτών? Μάλλον. Είναι οι εργαζόμενοι που δουλεύαν στους Ίνκας. Τι φάση. Παλιά εκεί τότε. Μετά τους θυσιάζαν κιόλας. Κάνανε οι εργαζόμενοι ομάδα και βγήκαν γάμα εθνική. Τελείωμα κιόλας. Θα κάνω εγώ λοιπόν ΑΕ εργαζομένων στο περίπτωτο του Χρήστου απέναντι στο χρηστήριο. Έτσι θα ονομιζόμαστε και θα βγούμε. Όχι τρίτη εθνική, πρώτη εθνική θα πάμε γατιά. Και θα είναι και ΑΕ. Εντάξει. Εθνική Ένωση. Έτσι. Είναι πολύ. Λοιπόν, θέτω αμέσω υποψηφιότητα για το επόμενο πρωτάθλημα τρίτη ερασιτεχνική. Δεν ξέρω από πού ξεκινάνε. Τρίτη ερασιτεχνική, ναι. Χαμό θα γίνει. Θα είναι η αέργαζομένων. Αέργαζομένων ψιλικατζίδικου Χρήστου απέναντι στον Χρήστο. Έτσι θα μα λένε. Βρείτε και συνθήματα να ταιριάζει με αυτό. Τι τραγικά πράγματα σήμερα. Ίνκα. Μάλιστα. Αυτό και είναι το ΙΚΑ που το λέει δεν είναι συνεχωμένο. Είναι ΙΚΑΠΑΛΦΑ. Είναι ΙΟΤΑ, ΙΚΑΠΑΛΦΑ. Είσαι του καναλού. Είναι ΙΝΚΑ, σου λέω. Για απέναντι που σα δέκου. Λοιπόν, για πάμε. Αυτές είναι οι 28 ομάδες οι οποίες πήραν το εισιτήριο για την ΙΚΑ. Είμαι με φούφα και με ΙΝΚΑ. Και του ΙΝΚΑ. Είμαι με του δύο. Δηλαδή το σήμα δεν πρέπει να είναι τώρα η ΙΝΚΑ ή κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο. Ένα ζικουράτ. Κάτι ρε παιδί μου. Αυτού που είχαν παπράξει να φάνε τεράστια κεφάλαια. Ναι. Κάτι ρε παιδί μου, δουλέψτε το. Άναγιέ σου. Μάλιστα. Αυτές λοιπόν 28 ομάδες, αρκετό κάψιμο, δεν αντέχω άλλο, να πω την αλήθεια. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν άλλες δύο συνεντεύξεις, οι οποίες και μάλιστα σε πολύ λίγο θα ανεβούν και στην σελίδα της εκπομπής. Είναι από το περασμένο Σάββατο, από τον τελικό του εργασιακού πρωταθλήματος στο μπάσκετ, το οποίο κατέκτησαν οι εργαζόμενοι της Καβάλα Oil, επικρατώντας τον πυροσβεστών με 54-45, ενώ στο μικρό τελικό. Δεν έπαιξε ο Τάκης στο τελικό. Ο Παναγιώτης Αγγελίτης είναι ο Τάκης, δεν έπαιξε το τελικό με τους πυροσβέστες. Είχε αποτύπωμα μετά του Γιάννη Βαρόνα που ήταν παίκτης, παύλα προπονητής, επίσης παικτάρα στα Γιάννη του Γιάννη. Έπαθε θλάση στα πλευρά. Νομίζω γι' αυτό κερδίσανε και οι της Καβάλα Oil. Χωρίς να θέλω να υποβαθμίζω την ποιότητα της ομάδας για το Θεό, αλλά νομίζω ότι. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, ενώ στο μικρό τελικό οι αστυνομικοί επικράτησαν των τραπεζικών με 74-72. Χαμός. Επίσης, δεν μου δόθηκε ευκαιρία να κερδίσουν οι πυροσβέστες και να γράψω τον ηλίθιο τίτλο το «Τους έσβησε». Έτσι. Φωτιά. Ή κατέβασαν τη γάτα από το δέντρο οι πυροσβέστες. Που ήταν ακόμα καλύτερο. Ξεκλείδωσαν το ασανσέρ. Έτσι. Κλειστήκατε στο ασανσέρ. Απεγκλωβισμός από τους πυροσβέστες. Τεράστιος τίτλος. Εντάξει, λοιπόν, έχουμε δηλώσει από το συγκεκριμένο τελικό των δύο προπονητών, του κυρίου Βαρόνα, αν δεν κάνω λάθος. Ο Γιάννης Βαρόνας είναι. Αν δεν κάνω λάθος τον τονισμό. Αυτός ο Γιάννης Βαρόνας. Του κυρίου Βαρόνα. Για να. Ο κύριος Βαρόνας. Λοιπόν. Ξαναλέω, δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Όχι, ο Γιάννης Βαρόνας είναι, σου είπα. Είναι παίκτης παύλα προπονητής. Θα μπορούσε να παίξει, βέβαια. Μεταξύ μας τώρα, ο Γιάννης το ΙΚΑ δουλεύει. Δεν ξέρω πώς το πήρατε εκεί πέρα. Του λέω εσύ, αλλά κάνουμε βάλα κατεβούμε. Λέει, είμαι με 3 χρόνια με κλειστό συμβόλαιο. Μη φοβάσαι, λέω, θα σπάσω τη ρήτρα. Θα σε πάρω να παίξουμε στην ΑΕ εργαζομένων στο ψιλικατζίδικο του Χρήστου απέναντι στο χρηστήριο. Χαμός, φίλε!
Θα θυμηθούμε τα νιάτα μας, Γιάννο. Εγώ λέω ότι γεννήσα ακόμα και δεν θα πεις εργαζομένο στο Λιψελικατζίδικο του Χρήστο απέναντι από το φροντιστήριο 2016. Σωστά, να μην πιάσουν και τα παλιά χρέη. Έτσι, άλλα γεια σου, σωστά. Έτσι θα το κάνω. Άντε, Γιάννο, ψήσου. Ψήσου θα θυμούνται, βέβαια. Μπε και τον Καβανά, πούμε και τον Τάκη τον Αγγελίου. Χαμό θα γίνει, θα θυμούνται τα νιάτα μας. Το 16ο και στο Πολυκλαδικό. Στα Πέτρινα. Θα είναι και μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Χαμόλα, τα πάντα θα παίζουμε. Λοιπόν, αυτά πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις. Είναι ο Γιάννης Βαρόνος και ο άλλος που πρέπει να είναι ο Φώτης Σαχαρίδης. Ναι, είναι ο Φώτης Σαχαρίδης. Ο Φώτης Σαχαρίδης είναι, μέχρι πρόσφατα ήταν υπεύθυνος Ακαδημίας στην Ένωση, τέλος πάντων, αλλά είναι άνθρωπος που έπαιζε. Συγγνώμη. Παίκτης της περιοχής εδώ πέρα γύρω εδώ και χρόνια και τα τελευταία χρόνια. Καλά, φαντάζομαι θύλαθλος της Ένωσης και αναμεμειγμένος με τα πεπραγμένα της ομάδας τα τελευταία 6-7 χρόνια που ήταν στις πρώτες δύο κατηγορίες. Τις προς δύο μπασκετικές κατηγορίες. Πάμε. Λοιπόν, να τους ακούσουμε και πάμε σε διαφημίσεις. Η ομάδα έφτασε στο τελικό, ηθήθηκε από την αντίστοιχη ομάδα της Καβαλαό, ήθελε το τίποτα σχόλιο. Εμείς είπαμε από την αρχή του παιχνιδιού, τα ποδητήρια μέσα, ότι είχαν πετύχει το στόχο μας, ο οποίος ήταν να περάσουμε στο Final Four και μάλιστα ως πρώτη κανονικής περίοδου. Είχαμε σήμερα κάποιες επιτυχίες, όπως και άλλοι ομάδες, δηλαδή, αντίπαλοι. Δεν μας είχε το παιχνίδι, συμβαίνουν αυτά, ένας θα κέρδιζε, ένας θα έχανε, φέτος χάσαμε εμείς. Του χρόνου ελπίζουμε να πάμε καλύτερα. Δική σας φωτιά, τι θέλω να κρίνει και αυτός ο τελικός. Κρίθηκε πρώτα από τους τραυματισμούς, δεύτερον από την έλλειψη ψυχραιμίας και των δύο ομάδων και από την τύχη φυσικά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Νίκη στο τελικό, στην πρώτο πρωτάθλημα εργασιακό μπάσκετ, θέλω τα σχόλια σας. Νομίζω ότι σε όλη την διοργάνωση ήμασταν μία από τις καλές ομάδες, μαζί με άλλες τις τέσσερις. Είμαστε στην κατάλληλη στιγμή έτοιμοι, αρκετά προχωρημένοι και φτάσαμε εδώ. Πού κρύθηκε ο τελικός? Το ότι ξεπεράσαμε γρήγορα το σοκ του τραυματισμού του καλύτερου μας παίκτη, του δεύτερου σκόρου του τραυματισμού του Νίκου του Ζαζαρασίδη. Εφόσον δεν μας πήραν στους σκόρ μέχρι το Νίκου, ξέραμε ότι κάποια στιγμή θα κερδίσουν. Chaos. A gaping pit waiting to swallow us all. Chaos isn't a pit. Chaos is a ladder. Many who try to climb it fail. Never get to try again. The fall breaks them. Some are given a chance to climb, but they refuse. They cling to the realm, or the gods, or love. Illusions. Only the ladder is real. The climb is all there is. Alpha Radio 88,6. Εσύ δεν πας φέτος αγγλικά? Δεν ξέρω, η μαμά λέει είναι ακριβά. Ακριβά? Όχι δα. Στο κέντρο ξένων γλωσσών Highway η γνώση αξίζει, αλλά δεν κοστίζει. Τώρα, τμήματα pre-junior για παιδιά πρώτης και δευτέρας δημοτικού με 30 ευρώ το χρόνο. Τότε θα πάω κι εγώ. Κέντρο ξένων γλωσσών Highway. Κολοκοτρώνη 93, έναντι Εκκλησίας Αγίας Βαρβάρας. Βενιζέλου 75α, πρώτος όροφος, άνωθεν κλινικής Λιτό. Τηλέφωνο 2510-220-459. Highway. Αντίδοτο στην κρίση. Φρέσκο όπως λέμε κρέας. Κρέας όπως λέμε Βικρέ. Βικρέ Family. Το σύγχρονο κρεοπωλείο και μάρκετ τροφίμων με τιμές χοντρικής στα πιο φρέσκα και διαλεχτά κρέατα. Τεράστια ποικιλία σε φρέσκα κρέατα, κρεατικά και ντελικατέσεν προϊόντα. Χωρίς ενδιάμεσους εμπόρους. Από την παραγωγή κατευθείαν σε εσάς. Για νοικοκυριά και επαγγελματίες. Πάντα με πιστοποίηση ISO και HASP. Και όπως πάντα, απίθανες προσφορές. Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο καυσίμων ECO, στα Αμισιανά Καβάλας. Βικρέ Family. Όπως λέμε, ποιότητα. Εύα, Εβούλα, Εβάκη, μα πού είναι αυτή η γυναίκα? Έφαγα την Εδέμ και δεν τη βρήκα. Ρε μπάσκινε πίσω από τα λάχανα. Όχι. Πίσω από τα πορτοκάλια. Όχι. Αχα, στα παραδοσιακά βιολογικά προϊόντα θα την βρω, ε. Ούτε.
Αν υποψιαστώ ότι από όλον αυτό τον παράδεισο με τα φρούτα και τα λαχανικά παίρνει πάλι μήλο από το φιδάκι το διαμαντί, τότε ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε? Ευλαμπία. Φρούτα λαχανικά Εδέμ. Ένας παράδεισος γεύσης, υγείας και ευεξίας με υψηλής ποιότητας προϊόντα μαναβικής και βιολογικές επιλογές. Φρούτα λαχανικά Εδέμ. Ευλαμπία, δεν με λες, ξέρεις τι θα πει πουλί του παραδείσου. Κυριακή 12 Ιουνίου 2016. Το Φεστιβάλ Παραπόδας στην Καβάλα παρουσιάζει τον Βασίλη Πρατσινάκη. Ο Βασίλης ταξιδεύει και το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα με γνωστές μελωδίες, ήχους και τραγούδια που σιγοτραγουδήσαμε και μεγαλώσαμε μαζί τους σε ένα έντεχνο, λαϊκό αλλά και κριτικό πρόγραμμα. Ο Βασίλης Πρατσινάκης στο Φεστιβάλ Παραπόδας της Καβάλας. Κυριακή 12 Ιουνίου. Φεστιβάλ Παραπόδας. Στρατόπεδο Ασημακοπούλου, Καβάλα. Ώρα έναρξης 9. Πληροφορίες 2310-510-081. Μεταφορική εταιρεία εθνικών και διεθνών μεταφορών Αντωνίου Τρανσπορτ. Αναλαμβάνουμε μεταφορές, μετακομίσεις από και προς όλη την Ευρώπη. Πακέτα, 20 συσκευές και οτιδήποτε θέλετε να μεταφέρετε. Με αξιοπιστία, ασφάλεια και υπευθυνότητα. Γρήγορα, σίγουρα και οικονομικά με τα σύγχρονα φορτηγά που διαθέτουμε. Μεταφορική εταιρεία Αντωνίου Αντώνης. Κεντρική αποθήκη Αμισιανά Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-32-7055. Μεταφορές Αντωνίου Αντώνης. Το όνομά μας εγγύηση. 100 χρόνια BMW, 100 χρόνια καινοτομίας, 100 χρόνια οδηγικής απόλαυσης και συνεχίζουμε. Αποκτήστε τώρα την BMW σειρά 1, σειρά 2 Active Tourer και σειρά 3 με bonus 100 χρόνων που προσφέρει επιπλέον εξοπλισμό αξίας από 2.000 ευρώ, επιτόκιο 4,9% με το πρόγραμμα 3 Easy Drive Plus και 5 χρόνια δωρεάν service. Ισχύει έως 30 Ιουνίου για συγκεκριμένο αριθμό ετοιμοπαράδοσης των αυτοκινήτων με όφελος απόστηρσης και μειωμένες τιμές. Μάθετε περισσότερα στην Αφή Ιωαννίδη, μέλος του δικτύου επίσημων εμπόρων BMW στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-600.000. Θέλεις να μάθεις bridge? Θέλεις να παίξεις bridge? Α, ναι, έλα να μας γνωρίσεις την Τετάρτη 15 Ιουνίου στις 8 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Lucy στην Καβάλα. Το Bridge είναι ένα πνευματικό παιχνίδι με κάρτες τράπουλας αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Το παραμυθένιο μονοπάτι, ο νερόμυλος των ξωτικών, ο φανταστικός καταράκτης. Woodwater Wild Festival. Αναρρίχηση, Flying Fox, τοξοβολία, paintball, πεζοπορία, ορεινός μαραθώνιος, ποδηλασία, οικαστικά εργαστήρια, συναυλίες. 8ο Woodwater Wild Festival, 18 και 19 Ιουνίου, στο περιβαλλοντικό μονοπάτι της Παλιάς Καβάλας. Όταν η μαγεία της φύσης συναντά την αρμονία των αισθήσεων. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα. Still gleaming, no more years of hurt. No
talk about football coming home. And then one night in Rome, we were strong, we had grown. And now I see it's ready for war, Gaza good as before, Shearer certain to score. And Psycho screaming, three lines on his shirt, Jules Rimet still gleaming, no more years of hurt, no more need for dreaming. Beautiful football by England, Gaza! Μάνος Κασοτάκης. Σε αντίθεση με μένα και ο Νταλγκλής και ο Λένον λένε ότι είναι το ίδιο κλαμπ. Ράδιο Α, 88,6. Hello, Μάνος. Ελπίζω hello, να άκουσες το τραγούδι ή μην το βάλαμε τζάμπα τόση ώρα και παίζει. Α, καλά, κατάλαβες. Οκ. Σε ευχαριστούμε λοιπόν που άκουσες το τραγούδι, δηλαδή το άκουσες τόση ώρα παίζει. Anyway, θέλω να σου πω ότι βάλαμε το Three Lions, αλλά την version του 98. Ναι. Θα μου πεις ποιο είναι αυτό το τραγούδι τώρα εσύ. Το 98, ας πούμε, τελευταία φορά που έχει πάει σε τελικά μου πει όλη σκοπή. Τι έχω πει. Αυτό θα σου πω, επειδή... Εγώ θα σου πω λοιπόν ότι είναι ένα τραγούδι το οποίο βγήκε για το Euro του 96, το οποίο γινόταν στην Αγγλία. Μάλιστα. Ναι. Το έχουν βγάλει οι Lightning Seeds που είναι συγκρότημα γνωστό μαζί με τον Skinner και τον Παντήλα. Αυτοί είναι δύο κομικοί Βρετανοί, οι οποίοι προφανώς είναι και φανατικοί με το ποδόσφαιρο, πράγμα σπάνιο στην Αγγλία. Βεβαίως. Το ότι είναι κομική ταιριάζει και με τη συγκεκριμένη εθνική. Να τόσο άλλος. Θέλω λοιπόν να σου πω ότι μέσα στο συγκεκριμένο είχε βγει μια φορά το 96 και μια φορά το 98. Για το κύπελλο της Γαλλίας, το οποίο το πήρε η Γαλλία τελικά. Mm-hmm. Λοιπόν, θέλω δύο πράγματα να σου πω. Πρώτα, έχει ηχητικά από κόμματα από το χαμένο πέναντι του Southgate, το θυμάσαι το Southgate? Το θυμάμαι. Το χαμένο πέναντι του Southgate με τη Γερμανία στον ημιτελικό του 96. Ναι. Και έχει και ηχητικά αποσπάσματα από τον γκολ του Γκασκόιν ενάντια στη Σκωτία, συγγνώμη, αλλά έτσι είναι. Στο 2-1 με τη Σκωτία. Αν δεν κάνω λάθος, είναι αμέσως μετά από ένα πέναλτι που χάνει η Σκωτία. Ακριβώς. Με το Μακάλιστερ. Όταν κάποτε ασχολιόμουν με το ποδόσφαιρο, θυμόμουν αρκετά πράγματα. Το θέμα είναι το εξής. Αυτό θα σου πω και θα αφήσω να πει για στοίχημα. Εκτός αν έχεις χρόνο, οπότε μπορούμε να μιλήσουμε και το Maverick. Στο τέλος λοιπόν συναντιούνται Άγγλοι φιλάθλοι και Γερμανοί φιλάθλοι. Τώρα, επειδή προφανώς το τραγούδι και το βίντεο κλιπ είναι αγγλικό, οι Γερμανοί φιλάθλοι είναι σαν αποτυχημένοι ηθοποιοί από πορνοτενίες. Okay. Λοιπόν. Και καθώς περνάνε από τέσσερις συστοιχισμένους Γερμανούς οπαδούς, ο Σκίνερ, ο Μπαντήλ και ο τραγουδιστής των Lightning Seeds, υπάρχει μια φανέλα του Κλίνσμαν, ο οποίος λογικά γλίτωσε επειδή έπαιζε στην Τότεναμ για ένα ή δύο χρόνια. Οι άλλες τρεις φανέλες γράφουν το εξής. Θα σου κάνω spelling για να καταλάβεις. Λοιπόν, K-U-N-T-Z. Κάντς. Καταλαβαίνεις, εννοείς τι εννοώ? Εννοώ τι εννοείς. Άνα γεια σου, για να καταλάβεις γιατί ακριβώς πράγμα μιλάμε, έτσι. Τώρα αυτοί που δεν ξέρουν αγγλικά δεν έχουν καταλάβει το θέμα, έτσι. Γιατί? Και, έλα. Γιατί? Γιατί το γράφουν αυτό? Ναι. Γιατί υπάρχει αντιπαλότητα συγκλονιστική. Αχα. Και η πλάκα δεν είναι αυτή, ότι μέσα στους οπαδούς οι οποίοι βλέπουν αυτό, γιατί κάποια στιγμή αυτοί παίζουν και ένα ποδόσφαιρο, ξέρεις, η Γερμανία με τον Άγγλων φιλάθλων σε ένα πάρκινγκ εκεί πέρα. Προπονητής της Εθνικής Αγγλίας είναι ο Chris Evans, όχι ο Captain America, ο παρουσιαστής ο Άγγλος, και μέσα στους οπαδούς είναι και ο Robin Williams, επίσης καμένος. Mm-hmm. Τι βαράς εκεί πέρα? Είσαι στον δρόμο και βαράς με τον υπολογιστή σου?
Χτυπάω το κεφάλι μου στον τοίχο, μα τα παρκώ. Το κατάλαβα. Επίσης θέλω, θέλω να σου πω. Τι έχεις να μας πεις, να μιλήσουμε για το Maverick. Όχι, δεν υπάρχει λόγο. Λοιπόν, πες και μετά θέλω να σου πω, θέλω να σου πω δύο πραγματάκια που συνέντησα εδώ τελευταία. Σ' ακούμε. Πραγματάκια για το Maverick. Όχι, και για το Maverick έχω να σου πω. Λέγε. Λοιπόν. Αναπόφευκτα, οπ. Πιο ευήλιο, τώρα ακούγομαστε καλύτερα, θέλω να πιστεύω. Ναι, πού πήγες στην τουαλέτα, μπήκες, σε κλείσαν φυλακή, τελικά τι έγινε? Κατέβηκα από το τρόλι. Α, αυτό που ακούγαμε ήταν το τρόλι. Αυτή ήταν η πόρτα του τρόλι. Ναι, ναι, έκανε χώρο μια κυρία που είχε στο κεφάλι της ρόλι για να κατέβω από το τρόλι. Είδες ότι δεν ήμουν ο Πασχάλης εδώ. Ήταν σκληρό. Μπράβο, Μάνο. Πολύ σκληρό. Εγώ φταίω που δεν ανάλυσα και όλη την φάση με τον goal του Gas Coin. Τέλος πάντων, πάμε, λέγε. Βλέπω και μια που έχει καλή goal πένα κόλλη. Συνεχίζεις. Έτσι, οκ, εντάξει. Συμβαίνω σας τον δρόμο. Για πες. Λοιπόν... Ωραία, με γύρω λογικά θα ασχοληθώ. Όχι λογικά, λογικά θα ασχοληθώ και αματσέκα. Φαντάζομαι. Με αυτά θα ασχοληθώ. Μα ναι. Βασικά, να πω, έχει ανέβει στον τοίχο του μαγκαζίνου, της υποπής και τα λοιπά και τα λοιπά. Αξίζει, πρόσεξε, το τονίζω, αξίζει το ποντάρισμα σε κατάκτηση της Αγγλίας. Δεν σημαίνω να το πάρει, αξίζει το ποντάρισμα, εκεί είναι μια μισή απόδοση. Δεν είναι πολύ. Θα ήθελα, αξίζει, να το πάρει η Αγγλία. Και εγώ πιστεύω ότι πέρασε μισό αιώνα και μάλλον θα το πάρει, αλλά δεν νομίζω ότι αξίζει. Τέταρτο, όταν είσαι τέταρτο φαβορί, η απόδοση για το τέταρτο φαβορί πάει στο 9,5, έχει αξία. Okay. Βάσει αξία και μόνο. Λοιπόν, άσχετο το πρώτο που είναι η Γαλλία είναι στο 4,10, αν θυμάμαι καλά. Που δεν με την επόμενη φορά. Το τέταρτο φαβορί στο 9,5. Έχει και να μην είναι τελείω του πέταμα του. Δεν είναι σκοπία δηλαδή. Λοιπόν, το παιχνίδι που είναι στι θέσει είναι του Αλβανία, Ελβετία. Εντάξει. Δείχνει ότι είναι εύκολη νίκη της Ελβετίας, λογικά και μικρή απόδοση. Στο 1,80 πιάνει στο διαδικτύο. Ναι, νομίζω ότι θα ζωστεί αρκετά. Το βλέπω να κερδίζει, δηλαδή, αλλά το βλέπω προς το άντερ τώρα. Ή 1-2 γκολ. Αυτό. Εγώ θέλεις να ακούσεις αυτό, που λέω από τη βδομάδα, πιάνοντας το χθεσινό γκολ στο 2,5 στον κρατικό φορέα 2,80 διαδικτυακά του παιχνιδιού της πρεμιέρας. Το παιχνίδι της πρεμιέρας, το χθεσινό μου. Ναι. Μαζί με αυτό ζευγάρωνα το άσο χ της Αλβανίας, διότι η Ελβετία έχει 6 παίκτες αλβανικής καταγωγής. Α, όχι, εγώ σου φοβάμαι να έρθει τότε, δεν θα σου πω. Ναι, νομίζω πως είναι και δύο αδέρφια αντίπαλοι. Mm-hmm. Ο ένας παίζει στην Ελβετία και ο άλλος παίζει στην Αλβανία, ναι. Χαμός. Mm-hmm. Χαμός θα έχει γίνει, πραγματικά. Αυτό έχει ξανασυμβεί, ξέρεις, το παιχνίδι Γερμανία Γκάντας. Παίζαν οι Μπόατε κάτι είπα, λέω, παίζει με την Γερμανία και άλλος με την Γκάντα. Γεγονός και αυτό. Αυτό που έπαιζε με την Γκάνα, γιατί δεν ήθελε να παίξει με τη Γερμανία? Γιατί δεν ήταν τόσο καλό όσο ο άλλο που έπαιζε με τη Γερμανία. Μπεστό, οκ. Πένα. Εντάξει. Συμβαίνω. Ξεπερνώντα αυτό το μάτι, γιατί του χαλάσε και στον Νάκη, μου φαίνεται εξαιρετικό. Πώ έχει η Νάκη το ένα χι. Το Νάκη, πόσο έχει. Τώρα δεν το θυμάμαι ακριβώ, να σου πω την αλήθεια. Δεν το θυμάμαι αλήθεια. Ό,τι και αν πω θα είναι ψέματα. Και δεν θέλω να το κάνω αυτό. Αλλά αν ο άσο γύρω στο 5-5 κάτι. Φαντάζομαι με το χ είναι και κοντά αυτά. Τέλος πάντων, εντάξει. Το Ουαλία-Σλοβενία είναι αρκετά ισορροπημένο. Το... Παρότι αυτό νομίζω ότι θα είναι και το πρώτο χ της διοργάνωσης. Αυτό ήθελα, μπράβο, αυτό ήθελα να σου πω. Παρότι έχει... με ενοχλεί απλά ότι έχει πέσει πολύ το χ. Αλλά ναι, το βλέπω και εγώ που όχι αυτό το παιχνίδι. Νομίζω ότι και έτσι θα πάει. Εγώ είμαι άλλο στατιστικό. Θέλω να ψάξω και θα σου το πω όταν το βρω. Γι' αυτό με βλέπεις και καθυστερώ στις απαντήσεις μου. Είναι ένα στατιστικό το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αν μου επιτρέψεις... συνέχισε εσύ και εγώ θα το θυμηθώ και θα σου το πω, εντάξει? Μάνο. Μάνο. Σας ακούω. Δεν είμαι και πολύ σίγουρο. Loud and clear. Ναι, οπότε συνέχισε λοιπόν εσύ που μας ακούς loud and clear και αν με το βρει θα σου το πει. Α, ωραία. Και μας ακούς όμως. Κοίτα, είναι καλό ότι μας ακούς. Περίμενα. Και στο μεταξύ μας ακούς κάνοντας και το εξής. Θέλω να σου το πω, το βρήκα, το είπα. Κάνοντας και elevator music. Μπράβο, Μάνιος. Hello. Για πάμε. Λοιπόν, τι λέγαμε, ναι, γι' αυτό. Το θεωρώ αρκετά πιθανό. Οπότε...
Για να, από ό,τι θυμάμαι, έχει και τέσσερα μάτς χωρίς νίκη ο Άλλη. Η τελευταία φορά που έχει κερδίσει ομάδα ήταν η Ανδόρα. Παρότι έχει μπέλει και τέσσερα μάτς. Η Ανδόρα. Τελευταία φορά που είχε κερδίσει ομάδα ήταν την Ανδόρα στο φινάλε των προκριματικών τον Οκτώβριο. Μετά δεν έχει ξανακερδίσει τελικά. Παρ' όλα αυτά πέρασε. Ναι, εντάξει. Καλά, και... Εγώ την εντύπωση επειδή. Νομίζω... Διορθώστε με όπου κάνω λάθος. Έχω την εντύπωση επειδή είναι περισσότερες οι ομάδες αυτό το Euro. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι περάσανε και ομάδες που αλλώς πώς δεν θα περνούσαν με τίποτα. Δηλαδή, ναι, και ήταν δύσκολο να ομάδες σχετικά. Ναι. Και αυτό καθιστά και μεγαλύτερη επιτυχία το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν πέρασε. Προφανώς. Λοιπόν, αποτυχία το ότι τερμάτισε τελευταία σε έναν όμιλο με τον Ισχυρό Φερόε. Ναι, γενικότερα. Το είπα επιτυχία ειρωνικά. Απλά προφανώς είναι πολλές ομάδες που σε άλλα τουρνουά δεν θα ήταν. Κάνει παρούσα. Ναι, όπως πιθανότατα η Βόρειος Ιρλανδία είναι μια από αυτές. Ναι. Λοιπόν, εγώ θα κάνω αυτό το στατιστικό που ναι, ήθελα για σήμερα. Το βρήκε. Ναι, ναι, ναι. Η Ουαλία λοιπόν. Σταματά μου λέτε. Ναι, για λέγεται. Η Ουαλία λοιπόν είναι η εθνική ομάδα η οποία στις τέσσερις θέσεις του αγωνιστικού χώρου. Τέρμα, άμυνα, κέντρο και επίθεση. Έχει σε κάθε μία από αυτές έναν Williams. Έχει τον Wayne Von Williams, τον τερματοφύλακα της Inverness. Έχει τον Ashley Williams στην άμυνα της Swansea. Έχει τον Jonathan Williams στο κέντρο της Crystal Palace. Και στην επίθεση έχει τον George Williams της Fulham. Σοπαρασί. Ναι. Αυτό είναι το στατιστικό. Εντυπωσιακά οφείλω να ομολογήσω. Ναι. Αυτό. Εξαιρετικό. Πραγματικά. Λοιπόν, θα το κλέψω ασύστολα. Κλέψτε το. Δεν έχω copyright. Δεν δικό μας. Δεν έβαλα πραγματικά δικαιώματα πάνω. Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, κλείνω με το παιχνίδι το βραδινό το Αγγλία-Ρωσία. Θυμίζω ότι η Αγγλία δεν έχει κερδίσει ποτέ σε πρεμιέρα. Γεγονός. 8 πρεμιέρες, 4 ισοπαλίες, 4 ήττες. Έχει πιθανότητες γιατί έχει αποξίσει η Ρωσία. Απλά με φοβίζει λίγο το παιχνίδι και των δύο. Το βλέπω στο over γιατί αξίζει κιόλας, αν θυμάμαι καλά είναι γύρω στο 2.55. Ναι. Το over 2.5 και το goal είναι καλό στο 2.22. Και το να σκοράρει ο Kane εντυπωσιακά είναι στο 2.75. Μάλιστα. Το οποίο το θεωρώ εξαιρετικό, εκτός αν είστε ο Βάρδι από τον πάγκο και σκοράρει. Το θεωρώ και αυτό πιθανό, αν δεν ξεκινήσει πιθανό δεν θα ξεκινήσει, τι λένε τα τελευταία νέα. Ότι δεν θα ξεκινήσει, μάλιστα. Και για όσους θέλουν να το σκάρουν πιο πολύ ότι θα σπάσει κατάρα και θα κάνει η Αγγλία την πρώτη νίκη, βρίσκεται μέχρι και στο 2. Δεν ξέρω αν θα γίνει. Ναι, αυτά. Εντάξει. Αν κερδίσει σήμερα νομίζω ότι δεν υπάρχει κίνδυνο στο να αποκλειστεί παρόλα αυτά. Γιατί πέραν και η καλύτερη τρίτη, οι τέσσερις από τους 6 φέτος. Μόνο μία ομάδα θα μπορούσε να το κάνει αυτό, να κερδίσει σήμερα και να αποκλειόταν. Ποια? Το οποίο που δεν συμμετέχει. Μάλιστα. Το οποίο θα μπορούσε να το κάνει αυτό πολύ εύκολα, αλλά κερδίσει και να αποκλειστεί. Εύκολα. Δεν ξέρεις καλύτερα, δεν θα σου πάω κόντρα. Δεν θα σου πάει κόντρα. Μπορεί να σου πει όμως για τις 5 Williams. Εγώ ξέρω τον Τζον Williams που έκανε τον πόλεμο των Άστανων, τον Ιντιάνα Τζόουνς και τα λοιπά. Το Ρόμπιν Williams που είπαμε πριν. Μα σωστά, αναγκαστικά. Το Ρόμπι και τον Ρόμπιν, το Μακαρίτη και τον Κανονικό. Τον Κανονικό. Τον Πιτσιρικά που ζει ακόμα. Τον Πιτσιρικά που ζει ακόμα. Πώς το λένε, και Τένεση Williams. Ναι, δεν ήταν το όνομά του αυτό βέβαια. Ναι, δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Είναι η Όλγα. Τρυπάει το στούντιο το οποίο υποτίθεται μπορεί να κρατήσει τον καλύτερο ήχο έξω, αλλά όχι το συγκεκριμένο. Είναι ο ήχος που κάνεις για να καλέσεις τον Μιόλνιερ. Πραγματικά. Ένας η Όλγα και ένας ο Μπάνση. Και ας δεν ξέρω ποιος είναι ο Μπάνση, σας εκτήρω. Εγώ δεν ξέρω ποια είναι η Όλγα. Η Όλγα είναι μια κοπέλα που κάνει δίπλωμα. Ναι. Που κάνει εκπομπή εδώ πέρα ακριβώς δίπλα στο διπλανό του στούντιο. Ο Μπάνση είναι ένας από τους X-Men. Στο μυαλό μου είναι μια παλιά στιγμή στο Φαρμάκι. Το μυαλό σου εκεί είναι εσένα. Λοιπόν, Μάνος Κασοτάκης, κάνε ένα recap. Να κάνω ένα pick-up. Ναι, ένα pick-up κάνει. Pick and roll μετά. Να βγάλω κάτι πιο μοντέρνο, ξέρω εγώ, κανένα CD player. CD player, όχι. Μάνο. Έχω πει μονάχα μισό καφέ, κανόνες τα κάνεις. Λέγε. Λοιπόν, είχε τη Σλοβενία με την Ουαλία που συμφωνούμε πάρα πολύ με τον Νάκη. Για να μην πειράξω και το άντερ του το ένα, βάζω το... Το άντερ ναι. Το άντερ ναι στην Ελβετία με την Αλβανία. Ίσως και χ, μίχρονο, δεν ξέρω. Μου κάνει το χ, μίχρονο πολύ.
Ναι. Και φορτώνουμε τα πάντα στην Αγγλία. Αξίζει το ο άσος το 2. Αξίζει το goal goal. Θεωρώ το πιο πιθανό το goal goal στο 2.22. Mm-hmm. Το over στο 2.55 και το gain ασπαράζει στο 2.75. Αυτά. Λοιπόν, με ακούς. Σε ακούω, αλλά θέλω να είσαι στο περιθώριο. Θα είμαι πάρα πολύ στο. Είχα πάρα πολλά να πω, αλλά μια ζωή. Αλλά την γλιτώσαμε. Την γλιτώσαμε γιατί κάθεσαι και βγαίνει για 10 λεπτά. Σαν γεροτοκόρη. Τι να σε κάνω. Λοιπόν, έβλεπα προχτές ή εχθές, δεν θυμάμαι γιατί ξενυχτάω πολύ συχνά και αυτά είναι λίγο. Ενώνονται το ένα με το άλλο. Χάνονται οι νύχτες μέσα μου. Λοιπόν, έβλεπα λοιπόν το The Crow, το κοράκι. Mm-hmm. Ναι, 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 το ένα, το αυθεντικό. Το, με τον Brandon Lee το κοράκι. Με τον έτσι, ταινιάρα και τα λοιπά. Έτσι, συνδεδεμένη και με φοιτητικά χρόνια, τέλος πάντων, είναι αυτό που ξεκίνησε την πορεία του Hulk προς το cinematic completion. Αν εννοείς τι εννοώ. Λοιπόν, και είναι ένας τύπος λοιπόν που πηγαίνει μέσα σε ένα μαγαζί. Το μαγαζί αυτό είναι λοιπόν, τέλος πάντων, θέλει να πουλήσει κάτι κλεμμένα πράγματα που έχει ο τύπος αυτός. Μαλώνουν οι δυο τους. Ο κύριος που έχει το μαγαζί είναι ο λίγο τι χοντρούλης. Και λέει ο τύπος στο χοντρούλι, στα αγγλικά, «I ought to stab your fat ass». Η μετάφραση θέλω να ακούσω. «Γελίε λουκουμά». Φίλε, αυτός που έκανε τη μετάφραση είναι τουλάχιστον επικός. Σου λέει, φίλε, τι θα γράψω από κάτω. «Γελίε λουκουμά». Έλα, θα βάλω το δώρο. Και το ακόμα καλύτερο, το ακόμα καλύτερο, που στο γελίο λουκουμά υπήρχε, ρε παιδί μου, και μία δόση έμπνευσης, έτσι, δηλαδή, τώρα για να σκεφτείς λέξη λουκουμάς. Λοιπόν, μιλάει ο αστυνομικός, τέλος πάντων, ή ο top dollar, ο αρχικακός. Οπότε λέει, αυτός λέει, η ατέκη ήταν ο The Late Eric Draven, ο πρωταγωνιστής. Ναι. Αυτός ήταν από κάτω. Συγχωρεμένος πες, ο Μακαρίτης. Ναι, λέει, αυτό σημαίνει. Μετάφραση. Ναι. Νομίζω ότι αυτός ήταν ο αργοπορημένος Eric Draven. Eric, γιατί άργησες? Eric, ξέρετε, πέθανα γι' αυτό. Δεν με νοιάζει, Eric, η δικαιολογία σου. Πέθανες και άργησες, δηλαδή. Όποιος πεθαίνει να τον αφήνουμε να αργεί. Όχι. Ρε φίλε, πώς το γράφεις αυτό από κάτω? Ο αργοπορημένος, λέει, Eric Draven. Είμαι αργοπορημένος. Συγγνώμη, ξέρετε, έχω μια καλή δικαιολογία, έχω πεθάνει. Άστε τις δικαιολογίες που τα πες, Eric Draven. Νομίζω ότι αυτά τα δύο ισοπεδώνουν τον Ντορί μου κανονικότερο. Άσε, ο Ντορίς είναι εντάξει. Όχι, το ισοπεδώνει, νομίζω ότι ισοπεδώνει τον Ντορί. Αλλά αυτό το γελίο κουμά δεν το κάνω γιατί ήταν λάθος ως μετάφραση. Πώς να το πω. Υπογραμμίζω και επενώ την έμπνευση. Θα μπορούσε κάλλιστα να γράψει, έπρεπε να σε μαχαιρώσω. Αλλά αυτό γράφει από κάτω. Χωρίς το μαχαίρι μέσα, δεν υπήρχε μαχαίρι. Γελίε λουκουμά. Χαμός. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε μάλλον Κασοτάκη που αλλού τρως, αλλού πίνεις και αλλού πας και το δίνεις για ακόμα μια φορά. Κλασικά εικονογράφημα. Έτσι, χαιρετίσματα σε όλους εκεί πέρα. Καλή εκπομπή θέλω να κάνεις, να δώσεις έτσι ενδελεχείς στοιχηματικές αναλύσεις σαν και αυτές και κυρίως μην ξεχνάς τον The Late Eric Draven. Και το στατιστικό με τον Williams. Α, ναι, και το στατιστικό με τον Williams που είναι 5 Williams δεξιά και αριστερά. Θα φωνάζεις Williams, θα γυρίζουν όλοι. Αυτό ναι, θα γίνει έπος. Να, ναι, γεια σου. Αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο, ήταν η επίθεση των κλόνων. Λοιπόν, γεια σου, Μάνο. Χαίρετε. Καλή εκπομπή. Επίσης, παιδιά, καλή συνέχεια. Γεια σου. Eighty-six carats. Where? London. 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 London? Yes, London. You know, fish, chips, cup of tea, bad food, worse weather, merry fucking poppins, London. Αλφα Ράδιο 88,6 για ακροατές με αλφα κεφαλαίο. Εσύ δεν πας φέτος αγγλικά? Δεν ξέρω, η μαμά λέει είναι ακριβά. Ακριβά? Όχι δα. Στο κέντρο ξένων γλωσσών Highway η γνώση αξίζει, αλλά δεν κοστίζει. Τώρα, τμήματα pre-junior για παιδιά πρώτης και δευτέρας δημοτικού με 30 ευρώ το χρόνο. Τότε θα πάω κι εγώ. Κέντρο ξένων γλωσσών Highway. Κολοκοτρώνη 93, έναντι Εκκλησίας Αγίας Βαρβάρας. Βενιζέλου 75α, πρώτος όροφος, άνωθεν κλινικής Λιτό. Τηλέφωνο 2510-220-459. Highway. Αντίδοτο στην κρίση. Μιχάλης Καρλιώτης. Επίσημο σέρβις στο Γιώτα για τον ομό Καβάλας. Επίσης διαθέτουμε σύγχρονο φανοποιείο και βαφείο. Ένα όνομα που αποτελεί εγγύηση. Μια συνεργασία που κρατάει χρόνια.
προτεραιότητά μας, η ασφάλεια και το συμφέρον σας. Μιχάλης Καρλιώτης, με το άρτια εξειδικευμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό, τις σύγχρονες ανανεωμένες εγκαταστάσεις μας, την χρήση των γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ Toyota και με τις πολύ καλές τιμές, καταφέραμε και κερδίσαμε την εμπιστοσύνη και την προτίμησή σας. Μιχάλης Καρλιώτης, επίσημο σέρβις Toyota στα Μισιανά Καβάλας. Τηλέφωνα για ραντεβού 2510-326-720-722-723. BookFest, το μεγάλο παζάρι βιβλίου με βιβλία 100 και πλέον εκδοτών, έρχεται στην Καβάλα για λίγες μόνο μέρες, από 14 Μαΐου έως και 11 Ιουνίου, στην οδό Ερυθρού Σταυρού 38, απέναντι από την Ομαρχία. BookFest, χιλιάδες τίτλοι βιβλίων όλων των κατηγοριών για όλες τις ηλικίες στη μεγάλη βιβλιογιορτή των μεγάλων ευκαιριών. BookFest, απίστευτα φθηνές τιμές βιβλίων που αρχίζουν από 50 μόλις λεπτά. Σας περιμένουμε όλους σε έναν άνετο και μεγάλο χώρο για να επιλέξετε τα βιβλία που πραγματικά σας ενδιαφέρουν. Η είσοδος στο BookFest είναι ελεύθερη. Δεν υπάρχει κανένα όριο αγορών και γίνονται δεκτές όλες οι χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες και δυνατότητα έκπτωσης τιμολογίου. BookFest, το μεγάλο παζάρι βιβλίου για όλη την Ανατολική Μακεδονία, είναι εδώ, στην Καβάλα, Ερυθρού Σταυρού 38, απέναντι από την Ομαρχία. Μην το χάσετε! Ανοιχτά καθημερινά από τις 10 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Κυριακή κλειστά. Όπα, καλά τα λέει ο καλλιτέχνης. Τι λες καλέ, είδες τις προσφορές της Kouros Istiqbal? Τώρα είναι η ώρα να παντρευτούμε. Με 1.399 ευρώ ντύνεις όλο το σπίτι και μάλιστα ποιοτικά. Με 1.399 ευρώ? Με 1.399 ευρώ παίρνεις σαλόνι, τραπέζι σαλονιού, έπιπλο τηλεόρασης, τραπεζαρία και κρεβατοκάμαρα. Αν είναι έτσι, όχι μόνο θα παντρευτούμε, αλλά θα νοικοκυρευτούμε. Αγάπη μου, πάμε για ψώνια. Kouros Istiqbal. Καβάλα, Δράμα, Ορεστιάδα, Σέρες. Μου λένε πως διάς. Σάββατο, 11 Ιουνίου, Φεστιβάλ Παραπόδας Καβάλας. Ναραγίζανε του Άδη. Μίλτος Μπασχαλίδης, Θάνος Μικρούτσικος. Δύο σπουδαίοι τραγουδοποιοί μαζί για μία εμφάνιση. Σάββατο, 11 Ιουνίου, Φεστιβάλ Παραπόδας, στρατόπεδο Ασημακοπούλου Καβάλας. Μπασχαλίδης Μικρούτσικος. Οργάνωση, Kazan TV Productions και Πολιτιστικός Οργανισμός Επισκοπών. Προπόληση, 10 ευρώ. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα. Pick up these shoes now.
Αγγελική Παρδάλη. Ε, τι να κάνουμε. Εδώ όλες οι κοπέλες σε περιμένουμε να αρχίσουμε την επίδειξη τάπερ. Ράδιο Α, 88,6. Γεια σου, Αγγελική Παρδάλη. Τι κάνεις, Αγγελική Παρδάλη? Ομορφαίνω τον κόσμο, Γιάννη. Γιάννη, αυτό είναι καρέτα. Ναι. Γιάννη Μελισσόπουλα. Γιάννη Νάκη. Ναι. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Μάλιστα. Αντζέλικα, πόσα παιχνίδια έχεις? Όλα μέχρι και τη Δευτέρα. Εννέα. Μέχρι και τη Δευτέρα έχεις πάλι. Ό,τι είχε το κουπόνι του Euro το πιασα. Μην σας αφήσω παραπονεμένους. Όχι, σωστά. Για πες, για πάμε. Πάμε με το πρώτο παιχνίδι που ανοίγει τη σημερινή ημέρα. Να δούμε εδώ πέρα τι γίνεται στο Αλβανία-Ελβετία. Το οποίο θα διεξαχθεί στο Stade Bollard de la Lys στη Lens. Δεν έχω πάει πολλές φορές. Συνάντηση στο ήξερα ότι έχεις διαρκείες, οπότε το είπα. Πλάκα, με έχεις διαρκείες έχω. Για πάμε. Είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι. Πρόκειται για το πιο ιδιαίτερο ζευγάρι του Euro. Μιας και πολλοί Ελβετοί κατάγονται από την Αλβανία, ενώ αρκετοί Αλβανοί έχουν γεννηθεί στην Ελβετία. Το έχουμε αναλύσει γενικότερα, να ξέρεις αυτό, και σοκαρίστηκα. Ναι, εντάξει, δηλαδή η ιδιαίτερη περίπτωση για μένα είναι αυτή η αδελφή Τσάκα. Ο ένας θα παίξει με την Αλβανία. Καμία σχέση με τον Βλάση έχουν αυτοί? Δεν ξέρω, είχα και εγώ την ίδια πορεία, είναι η αλήθεια. Γιατί γενικότερα τέτοια ομορφόπεδα από εκεί πέρα τις κατάγονται πολλά. Θα ήθελα λίγο να ανοίξουμε το ερκοντήσιο γιατί ζεστάθηκα αμέσως. Κάτσε μισό λεπτό να πατήσω. Παμπλή, το φέρετε. Όχι, όχι, ο τέτοιο ο Νάκης ξέρει το πράγμα. Το κλείσαμε για 3 λεπτά επειδή κρύωσα, αλλά στα 3 επόμενα θεωρώ ότι ζεστάθηκα. Παμπλή, το φύγε πάνω από το κοντρόλ του ερκοντήσιο γιατί πραγματικά. Φύγε, παμπλήτε! Ροχαλίζει μια χαρά και είναι αυτό που λέμε δουλεύει στα σκύλες, είναι συγκεκριμένο. Ναι, σωστά. Για πάμε. Να αντιθέσει με τον Βλάση Τσάκα, ο οποίος πρόκειται περί ενός πάρα πολύ ωραίου κυρίου, τα αδέλφια Αγκαρίτ και τα Ουλάντ, νομίζω ότι αν δεν διαπρέψουν στη συνέχεια στο χώρο του ποδοσφαίρου, μπορούν να διαπρέψουν στο χώρο του μόντελινγκ. Το αυτό είναι όμορφα. Με Βλάση Τσάκα καμία σχέση. Είναι όμορφα, παιδιά. Ναι, δεν είναι σαν τον Βλάση. Δεν του ξέρω. Καλά, σαν τον Βλάση δεν είναι κανένα, αλλά δεν του ξέρω. Οπότε I'll take your word for it. Γιατί είμαι εγώ, είμαι πολύ ευχαριστημένη που από τιμή μου μεγάλη. Δεν έχω, να σου πω, δεν έχω και σημείο αναφοράς, δεν μπορώ να πω ότι αυτό το αγόρι. Εγώ να σου πω την αλήθεια, πέτυχα ένα άρθρο. Γιατί αμέσως θα έχουμε προβλήματα. Έλα. Πέτυχα ένα άρθρο για το συγκεκριμένο σε ελβετική εφημερίδα και το διάβαζα. Οπότε είδα και φωτογραφία του. Ναι. Στην εφημερίδα τη Ζήριχη, για παράδειγμα, για το όποιο θέλει να δει, στη σημερινή εφημερίδα, τη θέληση τη Κύρκερ Τσάιτουν, υπάρχει φωτογραφία των αδελφών Τσάκα με όλο το ιστορικό τους έργο. Πάντως νομίζω ότι όντως έχει σαν επώνυμο βάσης εκεί πέρα. Ναι, γενικώς νομίζω λένε σημαίνει ότι κάτι, όλα σημαίνει και κάτι. Σημαίνει και κάτι συγκεκριμένο. Ήξερα καλύτερο από κοινά. Ήταν ένα παιδί που βοήθησε πολύ στην εργασία για το μάστερ Γιάννης Τσάκας. Ο οποίος μόνος του έλεγε το παιδί, ας πούμε, ότι ξέρεις, ναι, ρίζουμε από εκεί πέρα πάνω. Ναι, Αλβανία, Αρβανία, τώρα δεν μπορούμε να ξέρουμε τι ακριβώς. Ίσως ένα μείγμα. Τέλος πάντων, εντάξει. Δεν έχει σχέση εδώ. Τέλος πάντων, το συγκεκριμένο παιχνίδι έχει και ένα χρώμα ελληνικό. Μιας και ο ελληνοαναθρεμένος Σεργκού Σκάτσε αναμένεται να αγωνιστεί. Όπως και πλέον ο λιτογραφημένος σε εισαγωγικά αντιλίλα του Παζιάννενα είναι και αυτός ο βασικός κεντρικός αμυντικός της ομάδας Αλβανίας. Η Αλβανία είναι μία από τις τρεις προτάρες του Euro. Έκανε την έκπληξη, μπορούμε να πούμε, παίρνοντας τη δεύτερη θέση στον όμιλο με Πορτογαλία, Δανία, Σερβία. Με τον Ιταλό τεχνικό που έχει, τον πάγκο του, τον Τζιάννη Ντεμπιάζη, να βοηθάει να υλοποιήσουν οι Αλβανοί το όνειρό τους και έχοντας κάνει τεράστια βήματα στο χώρο της εθνικής ομάδας. Η ομάδα σίγουρα διαθέτει έμπειρους παίκτες, οι οποίοι αγωνίζονται σε διάφορες ομάδες του εξωτερικού. Και διακρίνεται για το πάθος της και ποιος την υποστηρίζει νομίζω θα κάνει μεγάλο λάθος. Ξεχωρίζουν για την ομάδα της Αλβανίας ο Τσάνα, ο Χισάι, της Νάντ, ο Κάτσε. Ενώ με ενδιαφέρον να περιμένουμε να δούμε τον Λεανί της Νάντ, ο οποίος αναμένεται να μας δείξει πολλά από το μεγάλο ποδοσφαιρικό του ταλάντο, που αν τα καταφέρει και το ξετυλίξει τόσο στην εθνική ομάδα όσο και στο γαλλικό πρωτάθλημα, θα μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο ταλέντο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Από την άλλη, η Ελβετία του Βλαντιμίρ Πέκοβιτς διαθέτει από τα καλύτερα ρόστερ των τελευταίων ετών που έχουμε δει την Ελβετία και έχει παίκτες τεράστιας εμβέλειας όπως ο Λιτχάνερ, ο Τζεμαήλ, ο Σακύρη, ο Μπεραμί, ο Τσάκα. Είναι ουσιαστικά το δεύτερο φαβορί του ομίλου πίσω από τη Γαλλία. Έχει φόντο να προχωρήσει, μιας και στις τρεις προηγούμενες
συμμετοχές της έμεινε στη φάση των ομίλων. Οπότε εδώ πέρα, κοιτάξτε τι παραπάνω μπορεί να κάνει. Τα φώτα πέφτουν όμως σε έναν 19χρονο. Είναι ο επιθετικός της Βραζιλίας, ο Μπρέλ Εμπολό, ο οποίος έχει 10 συμμετοχές μέχρι τώρα και ένα γκολ. Αλλά από ό,τι φημολογείται, αναμένεται να κλείσει σε μεγάλο ευρωπαϊκό κλαμπ. Έχει απουσίες τον Κλόζο, τον Σεντέρο, τον Μιλνέρ και τον Στόκερ, ενώ και ο Στέφεν δεν θα είναι λόγω τραυματισμού στη συγκεκριμένη διοργάνωση. Ενώ αντιστέθηκε ο Πέτκοβιτς και οι πιτσιρικάδες τον Ελβεντή και τον Ζακαρία, της Gladbach ο ένας, της Young Boys ο άλλος. Ρίσκο με τον Άσο της Αλβανίας, αλλά θα τον ακολουθήσω γιατί στο πεντάρι που το οποίο το δίνει στη στιγμή ο ΠΑΠ είναι ένα πάρα πολύ καλό ποσοστό. Μπορεί για κάποιον που θέλει να είναι λίγο πιο συγκρατημένος να πάει και στο Άσο Χ, το οποίο δίνεται στο 1,80, γιατί το διπλό του 1,65 νομίζω ότι δεν αξίζει αυτή τη στιγμή να στιγματίσουμε τα χρήματά μας, ειδικά σε πρώτο παιχνίδι ομίλου, σε ένα περίεργο και είναι σε ιδιαίτερα περίεργο παιχνίδι. Mm-hmm. Για κάποιον που θέλει να ρισκάρει τον goal και το over, εδώ είμαστε στο 2,30 και στο 1,90 αντίστοιχα. Φαν του ασοχή εγώ προσωπικά. Ναι, εγώ θα ποντάρω βέβαια και το κάτι τίς μου, το μικρό ελάχιστο στον Άσο, για το πεντάρι αυτό, ξέρεις, μετρώει το χέρι μου, λέει, βάλε κάτι, βάλε κάτι. Ναι, εμένα μετρώει το χέρι μου, αλλά με τσίψε ένα κουνούπι χθες. Και εμένα, αλλά εμένα δεν το αριστερό μου το χέρι. Δες εδώ. Εμένα πρέπει να νεκροταλεί. Τι κουνούπι ήταν αυτό, καλέ. Μα Μαρή, μια κουνούπα, τι ήταν αυτό, άμα θα δεις ένα πράγμα τέτοιο. Τηλεοπτικότατο. Ένα βουζόνι τέτοιο, πραγματικά. Καλά, το πιάσε σε παγίδα μετά. Ακούω παγίδα, βάλατε και το πιάσατε εδώ. Καλέ ο Χριστό. Και μετά με τσίπησα να ήταν τόσο εδώ κουνουπάκι κανονικό και δεν το σκότωσα κιόλα γιατί το είδα μικρό, απλά το έδιωξα. Είπα ξού κουνουπάκι. Καλό, κάνω τη μαγιά, ανάβω το φως του χολ. Πηγαίνει προς τα εκεί για να μην το σκοτώσω το καημένο. Δεν πάει το χέρι μου. Δεν πάει το χέρι μου γενικώς να σκοτώσω κάτι που είναι πιο μικροκομμένο από μένα, άρα αμέσως έχουμε πολλά πράγματα. Μάλιστα. Επίσης, αμέσως τώρα μου θύμισε ότι χθες εγώ ήμουνα με τον Πασχάλη και βλέπαμε το παιχνίδι. Το κουνούπι ήθελε να εκδικηθεί. Άνοιξε το παράθυρο τέρμα, άνοιξε το φως και ξαφνικά είχαν μπει μύγες, πεταλούδες, κουνούπια και μου λέει. Πασχάλη, θέλω να σου πω, φίλε, σου ξαναείπα, η μυρωδιά. Είναι το κάψιμο. Ό,τι και να ανοίξεις δεν φεύγει. Κάτι και να πεταχτεί καμιά γαρίδα, καμιά καραβίδα, καμιά τσιπούρα, καμιά μαρίδα, κάτι ρε παιδιά, κουνούπια να πετάγονται. Καμιά πίτσα ακόμα καλύτερα, βλέπεις ποδόσφαιρο και δεν μέχρι. Όντως. Ήρθε ο Τελίβερας, μας πέταξε κάτι εκεί που μας είδε. Κουνούπια. Κάτι χαρτοπετσέτες. Νομίζω ότι ο Πασχάλης ήταν ο Πασχάλης Τερζής. Λέει, πες μας κάτι. Τον Ολύμπιαν. Ναι, ναι. Πόσε μ' αρέσει ο τρόπος. Δεν ξέρω καν αν είναι Ολύμπιαν στο μεταξύ. Λοιπόν, για πάμε. Δεύτερο λοιπόν παιχνίδι της ημέρα στο Ουαλέα Σλοβακία, το οποίο θα διεξαχθεί στο Μπορντό. Και έχουμε εδώ πέρα την άλλη πρωτάρα στη διοργάνωση, την Ουαλία, αλλά και τη Σλοβακία. Έχουμε δύο πρωτάρες λοιπόν, οι οποίες γνωρίζουν ότι σε τέτοια παιχνίδια οι διαφορές μεταξύ τους είναι μικρές και μία νίκη μπορεί να χτίσει μια πρόκριση. Καθώς η πρώτη θέση του ομίλου λογικά είναι παρωμένη από την Αγγλία, θα το βάλει το χέρι του δηλαδή. Θέλω να δώσω δύο δευτερόλεπτα για να δω. Έχω τρία μήνυματα που μου έχουν στείλει. Θα απαντήσω το ένα. Λοιπόν, το ένα είναι, με ρωτάει κάποιος ποιος είναι το τραγούδι που παίζει στην τελευταία ταινία X-Men Apocalypse. Όταν ακούγεται. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο τραγούδι που ακούγεται όταν βλέπουμε για πρώτη φορά τον Angel, είναι το Four Horsemen του Metallica. Όταν ρωτάς τέτοια πράγματα σε μένα, δεν ξέρω γιατί νομίζω ότι μπορεί να μην τα ξέρω. Λοιπόν, και προφανώς εφόσον ο Angel είναι ένας από τους τέσσερις υπότες του Apocalypse. Οπότε προφανώς είπαν, εφόσον έχουμε τους Metallica, μην ψάχνουμε για τα τραγούδια. Ένα αυτό. Μετά μου στείλει ένας ότι σήμερα είναι τα γενέθλια του Αλβέρτη. Λογικό, σε ευχαριστώ. Και του Βαρθολομαίου. Σήμερα για το Βαρθολομαίου. Μου στέλνει ακόμα ένα φιλαράκι. Σήμερα είναι 71 χρόνια από το θάνατο του Βελοχιώτη, ρε αδερφέ. Και εγώ τι να κάνω. Δηλαδή, εντάξει, δεν υποτιμώ. Ιστορική φιγούρα και πάω. Γιατί το στέλνει σε μένα, δεν κατάλαβα. 71 χρόνια κιόλα, τόσο κοντά. Από το θάνατο του Βελοχιώτη. Όλε. Πάμε. Αυτό ήθελα να το μοιραστώ, επειδή ήρθαν και τα δύο μαζί. 71 χρόνια λοιπόν από το θάνατο του Βελουχιώτη. Βελουχιώτη λοιπόν. Έτσι, στα 71 χρόνια από το θάνατο του Βελουχιώτη, θέλω να σας πω το εξής. Μπορεί να βοηθήσουν την Αγγλία να πάρει την πρώτη θέση στον όμιλο και να αφήσει τη Σουαλία και τη Σλοβακία να δουν τι μπορούν να κάνουν μεταξύ τους. Μήπως και κάποια πάρει το τρίποντο και κάνει το βήμα του στην πρόκριση στον επόμενο γύρο. Και οι δύο ομάδες έχουν από ένα αστέρι στη τάξη τους και μπορεί ο Χάμσικ της Σλοβακίας να μην είναι της εμβέλειας του Γκάρεθ Μπέιλ της Ουαλίας. Έχει πιο καλό μαλλί όμως.
Ορίστε. Μ' αρέσει το μαλλί του. Δεν ξέρω αν έχει ακόμα το ίδιο μαλλί. Εκείνο το μαλλί που ήταν σαν τα βουρτσάκια που καθαρίζει το αυτοκίνητο, το ταμπλό. Ναι. Αυτό δεν είναι ο Χάμσικ. Ναι, ναι, ναι. Πεχτάρα. Ωστόσο όμω. Και τρομερό μαλλί, τρομερό πραγματικά. Τρομερό μαλλί. Τώρα μπορεί να πα στο κομμωτήριο να πάρει φωτογραφία και να πει κάνε μου ένα τέτοιο μαλλί. Σωστά. Σωστά. Το πολύ σκεφτάρα. Ω μια το μπορεί να κυκλοφορεί έτσι, το πολύ πολύ να σου κρεμάσει είναι μια ταμπέλα που να λέει είμαι Teddy Boys. Έτσι. Teddy Boys. Teddy Boys. Σαν τα Μίκι Μάου. Σαν τα Μίκι Μάου. Σωστά. Βλέπω κάτσε κάτω, μακριά τα χαρτιά μου. Ναι. Ακόμα και. Το ζωντανό, με συγγνώμη, τι να κάνουμε, ζωντανή εκπομπή είμαστε. Λοιπόν, Μπέιλι και Χάμσικ λοιπόν μπορούν να κρίνουν την τύχη του αγώνα, μια και δύο παίζουν ελεύθερα στι εθνικέ του. Η Ουαλία κόντρα στα προγνωστικά προκρίθηκε δεύτερη από τον όμοιο με Βέλγιο, Βοσνία και Ισραήλ. Και ενώ με αντίπαλο το Βέλγιο ήταν αίτητη, έκανε μια ισοπαλία και μια ήττα. Όχι, και μια νίκη, συγγνώμη. Πρωταγωνιστές στο οικοδόμημα αυτό που έχει στήσει ο Κόλμαν, ο οποίος βρίσκεται στον πάγκο της Ουαλίας από το 2012, είναι σίγουρα ο Μπέιλ, ενώ μπορούμε να πούμε ότι πίσω από αυτόν έχει στηθεί όλη η ομάδα. Ο Μπέιλ είχε προκριματικά πέτυχε 7 από τα 11 τέρματα της Ουαλίας και τι να πεις, ότι η επιθετική γραμμή της Ουαλίας βγάζει φωτιά μόνη της από τον Γκάρεθ Μπέιλ. Οι υπόλοιποι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, μιας και έχουν από ένα ή δύο τέρματα καθ' όλη τη διάρκεια των προκριματικών. Σε φταφιλικά, ο Κόλμαν εργάστηκε πολύ να βελτιώσει τις αντιδράσεις των παικτών στις στιγμένες φάσεις, οι οποίοι έχουν δεχτεί κάποια αστεία τέρματα κατά τη διάρκεια των προκριματικών. Ετοιμοπόλεμοι είναι και η Αλέν και η Λέντλι, ενώ για το Ρόμπσον Κανού υπάρχει μια αμφιβολία αν θα μπορέσει να αγωνιστεί σήμερα. Από την άλλη, η Σλοβακία έχει μια εντυπωσιακή παρουσία στα προκριματικά. Διεκδίκησε την πρωτιά του ομίλου από την Ισπανία, την οποία κέρδισε και μια φορά με 2-1 εντός έδρας. Με μεγάλο πρωταγωνιστή βέβαια τον Βάις, με τις 6 assist. Η παρουσία του Κόζακ στον πάγκο από το 2013 λειτουργεί ευεργετικά στην ψυχολογία του Χάμσικ κυρίως, ο οποίος ελεύθερο ρόλο κάνει όλο το παιχνίδι της ομάδας. Αν όμως κλειστεί, υπάρχουν αρκετά προβλήματα για την ανάπτυξή της. Γενικά έχει μια πολύ καλή συμπεριφορά, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έχει η Σλοβακία, για τα δεδομένα πάντα και το μέγεθος της ομάδας. Mm-hmm. Υπάρχει προβληματισμός όμως για την ετοιμότητα των αμυντικών, αφού είναι η Πέκαρη, Τσιντούριτς και Χούπτον δεν έχουν πολλές συμμετοχές στις ομάδες σου. Ειδικά με τον τελευταίο να μπαίνει τελευταία στιγμή στην αποστολή, καθώς ταλαιπωρείται και από ένα τραυματισμό. Εκτός διοργάνωσης είναι ο γνωστός Βίτκι, ο οποίος τραυματίστηκε. Εδώ πέρα είναι λίγο ρίσκο ότι μπορούμε να πάμε ίσως με το χ στο 2,75, mm-hmm. ενώ στο αντεράκι του 1,35 κάτι επίσης μπορούμε να βάλουμε. Μισό λεπτό φεύγει ο Κορταλίας από το δωμάτιο, ναι, άκουσε τη μάνα του. Είπε να κάνει τις ζουζουνιές του. Δεν ξέρω, είναι λίγο περίεργο παιχνίδι το συγκεκριμένο. Δεν μπορώ να το ψυχολογήσω ιδιαίτερα, γιατί δεν τις έχω δει καθόλου και στον προκριματικό γύρο της ομάδας αυτής. Ναι. Δεν μπορώ να πω πολλά. Mm-hmm. Και πάμε στο μεγάλο παιχνίδι της βραδιάς, το οποίο είναι το Αγγλία-Ρωσία, που θα διεξαχθεί στο Στάντ Βελοντρόμ στη Μασαλία. Αγγλία και Ρωσία, τι να πούμε για αυτές τις δύο ομάδες, οι οποίες πάντα ξεκινούν τις μεγάλες διοργανώσεις με αρκετές προσδοκίες, αλλά στο τέλος καταφέρνουν και απογοητεύουν τους οπαδούς τους. Ειδικά η Αγγλία, όλοι πιστεύουν στο τι θα μπορέσει να κάνει ο Χότζον να παντρέψει όλους αυτούς που έχει μαζέψει στην επίθεση. Πώς μπορεί τώρα να χωρέσει ο Ρούνεϊ, ο Χάρι Κέιν, μα σχέσει κανένα Χάρι Κέιν να δούμε τι θα γίνει, και ο Βάρντι στην ίδια δεκάδα, δεν ξέρω Το εγχείρημα που έκανε με το φιλικό με την Πορτογαλία, ναι, μεν κέρδισε 1-0, αλλά επειδή είχε να δώσει στιγμή ότι το παιχνίδι, δεν μπορώ να πω ότι εμένα προσωπικά με έπεισε ότι μπορεί να αποδώσει αυτό το σχήμα. Δεν ξέρω εσύ να και αν είδε τίποτα από αυτό όχι, το πράγμα. Όχι. Η αλήθεια είναι, κοίταξε. Πάντα εδώ τα χαλάει η Αγγλία. Σε αυτό το σημείο. Και δεν θέλω, αλλά φοβάμαι ότι πάλι θα δούμε τα ίδια. Όπως και το Βέλγιο, παρεπιπτόντως, το οποίο δεν αργεί ακόμα. Αλλά και το Βέλγιο. Τα ίδια πράγματα. Ναι, το Βέλγιο, αυτή τη στιγμή έχει μια ομαδάρα την οποία εγώ προσωπικά είμαι με το Βέλγιο σε αυτό το γύρο, αλλά ξέρω πολύ καλά ότι κάπου θα στραβοπατήσει, κάπου θα γίνει ζημιά.
Ναι, γιατί όταν ο στόχος είναι ο τελικός, όσο και να μην το λες, γιατί όσο ο προπονητής των Βέλγων δεν λέει πολλά, αλλά αυτός είναι ο στόχος του, ναι. Σίγουρα, ειδικά αυτή η Αγγλία έχει τόσο αστέρια, είναι η πρώτη φορά που μπορείς να την πεις και πλήρη, mm-hmm. παρά ότι δεν υπάρχουν πια οι μορφές των Τέρι και Τζέραρ. Είναι μια νεανική ομάδα, δεν ξέρω πώς θα μπορέσει να τη συναρμογλογήσει ακριβώς ο Χότζον. Έχει τον Κέιν με 25 γκολ, έχει τον Ρούνε, ο οποίο είναι ο Ρούνε, έχει τον Βάρντι με 24 γκολ, έχει τον Στάριτζ, έχει τον Ράμσουαρτ. Μιλάμε για κανένα για πέστε που θέλει ο καθένα μια μπαλά μόνη του. Γεγονό. Το θέμα τη Αγγλίας αυτή τη χρονιά είναι η άμυνα. Ενώ έχει και τέρμα, έχουμε θέμα με την άμυνα. Είναι εκτό ο Τσάμπερλεϊν, είναι ο Γιαγγέλκα, είναι ο Κάρικ, είναι ο Γουέλμπεκ, είναι ο Γουόλκοτ. Έχει πολλέ απουσίε σημαντικέ. Και η άμυνα ναι, δεν μπορεί να δέσει με τίποτα, δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει. Από την άλλη, η Ρωσία άλλαξε πέρσι τον Αύγουστο προπονητή και στη θέση του Καπέλο πήρε τον Σλούτσκι, ο οποίος όμως δεν έχει αποχωρήσει και από τον πάγκο της Τσέσκα, και αυτό δημιουργεί μερικά προβλήματα για κατά πόσο θα μπορέσει να πείσει ότι δεν κοιτάω μόνο το καλό της Τσέσκα. Έκανε 4 νίκες στα τελευταία άρισμα παιχνίδια η Ρωσία και κατάφερε έτσι και πήρε την πρόκριση. Έχει καταλήξει σε ένα σχήμα ο οποίος και προσπάθει να δώσει μια ομοιογένεια στην ομάδα. Υπάρχει ταλέντο, όμως έχει προβλήματα η Ρωσία. Θα μου πεις πότε δεν είχε. Ναι, είναι θέμα. Αλλά έχει το βασικό του πρόβλημα είναι το κεντρικό αμυντικό του δίδυμο. Όπου νομίζω ότι ο Μάνος Κασοτάκης είναι πολύ νεότερος και από τους δύο τους μαζί. Είναι ο Μπερεζούτσκι στα 33, ο Γκινάσεβιτς στα 36. Νομίζω ότι με τα 69 χρόνια του αμυντικού διδύμου, ο Μάνος Κασοτάκης φανταστεί να ούτε μπροστά του. Και νομίζω ότι μπορεί να παίξει όλη την άμυνα της Ρωσίας μόνο στο Μάνος. Κακός ο κύριος Σλούτσκι, λοιπόν, που δεν σκέφτηκε να πάρει το Μάνο να παίξει την άμυνα της Ρωσίας. Εκτός είναι η Τζαγκόγεφ, είναι ο Ντενίσοφ, ο Ζίρκοφ, ο Κερζακόφ, είναι και αμφίβολος και ο Γκλούσποφ. Ο Άσος το 1,75, ναι, θα το ρισκάρω. Η Αγγλία πρέπει να ξεκινήσει θετικά. Σίγουρα στο over το 2,05 με τόσους επιθετικούς αυτή τη γραμμή. Και γιατί όχι στο goal-goal, γιατί δεν νομίζω ότι η Ρωσία θα ρισκάρει να μην κατέβει επιθετικά. Θα μπορούσαμε να παίξουμε και anytime scorer σίγουρα τον Harry Kane. Ίσως γιατί έχει πρώτο σκόρερ και το Rooney. Τώρα συνειδητοποίησα το λογοπαίγνιο με τον Harry Kane. Ορίστε. Τώρα συνειδητοποίησα το λογοπαίγνιο με τον Harry Kane. Τι να σου πω. Χαίρομαι που λειτουργεί τουλάχιστον με χρονοκαθυστέρηση. Όχι, μα δεν είναι, επειδή έχω πολλά πράγματα τα οποία ξέρεις, έχω πολλά ανοιχτά αρχεία στο κεφάλι μου. Και τώρα ξαναγύρισα σε αυτό και ξαφνικά έκανα τίνγκ και λέω: τώρα κατάλαβα γιατί λέει Harry Kane. Γιατί είναι ο Τυφώνας και Harry Kane. Το βρήκα. Hello. Μπράβο. Γιουπί! Τώρα μόλις ξαφνικά λέω: όπα, είχα ένα moment of clarity. Για πάμε. Μ' αρέσει πάντως που λειτουργεί με χρονοκαθυστέρηση, να θυμάμαι όσο πλέον να σε ρυθμίζουμε στα 2-3 λεπτά νωρίτερα. Εγώ είμαι συγκλονιστικός multitasker. Απλά σου λέω, είχα πολλά ανοιχτά κείμενα στο Word τώρα. Ναι. Και επειδή με το δεξί μου αυτή που είναι ανοιχτό και το έχω εκτός ακουστικών, άκουσα ξανά το Χάρη και λέω τα-τα-τα. Όπως έκανε, έχεις δει τους Scrooge. Που έκανε ο Ζώνης τα-τα-τα-τα. Ο Ζώνης. Οπότε όταν ακούσεις για το Μάνο Κασοτάκη και την άμυνα της Ρωσίας, πες μου. Κοίτα, όχι, ο Μάνος Κασοτάκης τους ή άλλους είναι κάτι. Έχεις δει καμιά φορά Supernatural? Ναι, πολλές φορές. Okay. Οι άγγελοι δεν έχουν βαθιά ριζωμένα στο μυαλό τους συγκεκριμένα σήματα, σημάδια και λέξεις? Ναι. Κάπως έτσι έχει σφινωθεί στο μυαλό μου ο Μάνος Κασοτάκης. Δεν θέλω να ακούσω κάτι, είναι μόνιμα εκεί. Εντάξει, τουλάχιστον βρήκαμε έναν που είναι μεγαλύτερος από το Μάνο Κασοτάκη που ψάχνει. Το κεντρικό δίδυμο της Ρωσίας. Αν νόμιζα θα έλεγες για μένα και λέω όχι. Δεν είμαι. Όχι τίποτα άλλο. Δίνεται και μόνος του αυτός. Δηλαδή κάνει κάτι αναφορές και του λέω τότε εσύ τότε εγώ ήμουν 7 χρονών. Λέει άσε μου το λες. Αφού εσύ το λες εγώ σε αυτό. Όχι, εγώ βρήκα όμως άνθρωπο που είναι μεγαλύτερο. Εντάξει, δεν είναι άνθρωπος, είναι δίδυμο, αλλά δεν πειράζει. Και μάνα μου δίδυμο ήταν. Ναι, σωστά. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται αύριο στην Τουρκία, Κροατία. Με την Τουρκία να επιστρέφει μεγάλες διοργανώσεις μετά από 8 χρόνια εκεί που το 2008 στο γύρο της Αυστρίας και της Λιβερίας έφτασε στα ημιτελικά.
ίδρωσε να προκριθεί και τα κατάφερε ως η τρίτη καλύτερη των ομίλων. Χάρη, θα έλεγα, στην προσωπικότητα του Φατίχη Περίμ στον πάγκο της, ο οποίος μπορεί με ένα μαγικό τρόπο και βγάλει τον καλύτερο εαυτό από τους παίκτες του. Βρήκε τα πατήματά της η ομάδα και αν νομίζω συνεχίσει τον ίδιο ρυθμό μπορεί να περάσει στην επόμενη φάση. Δεν εμπιστεύεται ο Περίμ τους κεντρικούς αμυντικούς τους και συνήθως επιστρατεύει τον... δεν βγάζω και τα γράμματά μου. Έχω γράψει τόσους παίκτες σήμερα που νομίζω ότι άλλον βλέπω. Και στη θέση του φουνταριστού υπάρχει ένα θέμα, γιατί οι επιλογές είναι λιγοστές. Μια και εκτός είναι η Μπούλου, το Ποτέ, Κοτόρε, ο Εμπίστ και το Πράκ. Η Κροατία πάλι πίστευε ότι θα μπορέσει να περάσει πρώτη τον Όμιλο αλλά, και να ξεπεράσει και την Ιταλία, αλλά μία ήττα 2-0 από την Νορβηγία, 1-0 με το Αζερβαϊτζάν και μία αφαίρεση ενός βαθμού λόγω της συμπεριφοράς των φιλάθλων της στα παιχνίδια κατά την προκριματική φάση, κόντεψε να μην μπορέσει να πάει καν στα γήπεδα της Γαλλίας. Η ποιότητα των Μόντριτς, Ράκιτιτς και Μάντζιουκιτς ανεβάζει ψηλά τον πύχη, όμως είχε αρκετά θέματα, μιας και ο Τσάσιτς, ο προπονητής που διαδέχτηκε τον Νίκο Κόβατς στον πάγκο της Εθνικής Κροατίας, είναι υπό αμφισβήτηση, μιας και δεν ελέγχει τα αποδυτήρια, με αποκορύφωμα τον Τζακωμό του με τον Λόβρεν και τον αποκλεισμό του τελευταίου από τη διοργάνωση. Εκτός είναι και ο Πράνιτς με τον Τζοπ, αλλά νομίζω ότι σε ένα παιχνίδι ειδικών συγκυριών σαν γι' αυτό, το Χ στο 3 θα το προτιμήσω. Μάλιστα. Ναι, τώρα ασχολογίζουμε τη δυόμαστε λίγο πιο σύντομη σχετικά με τα σημερινά παιχνίδια, γιατί οι πληροφορίες είναι λίγο λιγότερες. Καλά, προφανώς. Ναι, δεν θα τολμήσω να πω απόψεις και αυτά, πέραν ποιοι είναι πόντες από τις διοργάνωσεις. Και γιατί όχι στο Χ, μπορούμε να πάμε και με τον γκολ λογικά. Δεν πιστεύω ότι δεν θα μπουν τέρματα. Είναι ομάδες που σκοράρουν και ειδικά αυτή η Κροατία δεν έχει να φοβηθεί τίποτα στο να σκοράρει. Επόμενο παιχνίδι, Πολωνία-Βόρειος Ιρλανδία στο Σαντενί. Στην Νίκαια. Όχι, λέω. Καλά, στο Σταντ Ντενίς. Παιδιά, δεν πάω καλά. Είναι η ώρα. Κοιτάξτε, το παιχνίδι έχει πολύ ενδιαφέρον έτσι κι αλλιώς. Θέλω να δω τι μπορεί να κάνει η Βόρειος Ιρλανδία που πέρασε και ως πρώτη, μάλιστα, έτσι. Ακριβώς. Με την Πολωνία να είναι η τρίτη φορά στα τελικά του Euro. Τις δύο μήνες σε φάση των ομίλων, χωρίς νίκη κιόλας. Και φέτος ταξιδεύει μαζί με τον Λεβαντόφσκι στις τάξεις της, προσπαθώντας να κάνει το καλύτερο δυνατό. Υπάρχει ο Λεβαντόφσκι, πρώτο σκόρερ των προκριματικών με 13 γκολ, έτσι. Ναι, και πρώτο σκόρερ της Bundesliga με 30 τόσα. Να. 31-32, δεν θυμάμαι. 30 τόσα. Έχει 30 τόσα. Πόσα είναι Λεβαντόφσκι, 37. 30 τόσα. 31-32, συγγνώμη, φίλε του Ιωάννη. Όχι, επειδή αν έχει 37, το ρίχνουμε, κατάλαβε γι' αυτό. 30 τόσα δεν είναι. 30 κάτι. 30 κάτι. Μάλιστα, δεν είναι και 30 τόσο, είναι 30 κάτι. Έτσι, όχι 30 τόσο, 30 κάτι, υπάρχει μια σημαντική διαφορά. Σωστό, ζητώ τα πεινά συγγνώμη για το κρατήριο. Όχι, όχι, λέω, από τον Λεβαντόφσκι ζητά συγγνώμη, τον οποίο σου ξαναλέω δεν ξέρω πόσα έχει ο άνθρωπος, αλλά αν έχει 37 ή 38, είναι πιο πολύ 40 παρακάτω παρά 30 τόσα. Ναι, σωστό και αυτό. Και είναι και δύσκολο να βάλεις 30 τόσα γκολ, 40 παρακάτω στην Bundesliga. Δηλαδή κάτι. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται εύκολα. Ας πούμε. Γιατί γίνεται εύκολα. Να βάλει 30 τόσα γκολ στην Γερμανία. Γιατί είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα και προφανώς πρέπει να είσαι καλός παίκτης για να βάλει 30 τόσα γκολ. Και 20 γκολ. Και 10 γκολ. Πάμε. Λοιπόν, ξεχωρίζουν επίσης και η Μίλικ, ο οποίος διέστρεψε με τον Άγιαξ και ο Κριχοβάν. Στον πάγκο της από το 13 είναι ο Άνταμ Ναβάλκοφ. Άτυχος είναι ο Ρίμπος, ο οποίος τραυματίστηκε. Έχω μήνυμα, συγγνώμη. 30. 30 ακριβώς. 30 Νταν. Είναι αυτός που πρέπει να είναι καλύτερος δάσκαλος από το 10 Νταν, που λέγαμε πιο μπροστά. Δεν ξέρω αν άκουσε πιο μπροστά. Και αλλά... ακολουθεί ο Μπαμιγιάνγκ της Ντόρτμουντ 25. Μπαμιγιάνγκ. Δεν ξέρω ποιος είναι, αλλά μου αρέσει πολύ το όνομα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Επίσης θέλω να μου πεις που παίζει ο Μπαμιγιάνγκ. Ντόρτμουντ. Σε Ντόρτμουντ, τα δόκια είναι ο Μπαμιγιάνγκ. Είναι ο καινούριο μου αγαπημένο παίκτη. Πώς λέγεται ο Μπαμιγιάνγκ. Ο Μπαμιγιάνγκ. Ο Μπαμιγιάνγκ. Α, είναι ο Μπαμιγιάνγκ. Αν νομίζει είναι ο Μπαμιγιάνγκ. Α, όχι όμως. Είναι ο Μπαμιγιάνγκ. Ο Μπαμιγιάνγκ. Ο Μπαμιγιάνγκ. Ο. Πάμε.
Young. Λοιπόν, knockout of Τι πανηγύρια έχει το βρέμπο με Γιάνγκη. Έχω πολύ άγχος στη ζωή μου κάπως. Γιάνγκη είναι, εσύ τώρα σοβαρός άνθρωπος, οικογενειάρχης. Ναι, λοιπόν, ο Χριστός και ο Απόστολος. Λοιπόν, θέλω να σου πω το εξής, ότι έχω τόσο πολύ άγχος στην ζωή μου, το οποίο πρέπει κάπως... Έχεις το κομάντο. Ναι. Το έχεις το κομάντο, με τον Schwarzenegger. Wow, το έχεις δει. Λοιπόν, εκεί που του πουτάει τη σελήνα και βγαίνει ο σταθμός πρώτων βοηθειών. Ο καπνός, ο ατμός και λέει ο κακός είναι ο Μπένετ, ο καλός είναι ο Άρνη. Και λέει, come on Bennett, let out some steam. Κάτι τέτοιο θέλω να κάνω κι εγώ. Για να φύγει το άγχος και η τσατήλα μου. Και το κάνω εδώ, στον φιλόξενο σταθμό και στην φιλόξενη συχνότητα 88,6 στο ταξί. Καλά, ούτως ή άλλως είμαι διάσημος, αλλά χθες ένιωσα πάρα πολύ διάσημος γιατί με κατάλαβε και ο ταξιτής του πήγαινε και ο ταξιτής του έλα. Και εκεί είναι. Έτσι, είχα δύο στα δύο. Έτσι, και οι ταξιτζίδες εδώ τα λέμε το μέτρο. Έτσι. Και λέει το εξής. Λέει όλα καλά και άγια, ρε φίλε. Λέει, αλλά όταν μιλάτε, λέει με αυτό το Θάνο. Το Μάνο. Ρε, εσύ, λέτε κάτι, λέει. Που δεν έχει στοίχημα μέσα. Λέω, ας το καλό σου. Πρώτη φορά. Δηλαδή αυτό που λες. Δεν ξέρω πού το στηρίζεις, φίλε. Μιλάω εγώ με το Μάνο και δεν μιλάμε για στοίχημα. Όχι, μάλλον λέει, λέει μόνο για κόρνα. Όχι, ναι, καλά. Λέει, κάτι λέει για X-Men, λέει, μιλάτε που δεν ξέρω λέει, τι είναι. Λέω, ό,τι λέει κανείς καλό είναι, αδερφέ. Λέω, σ' αρέσει αυτό που ακούς. Μια χαρά, κόμπλε, λέω. Γιατί λογικά ο Θάνος είναι ο Μάνος. Ναι, 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 ο Θάνος είναι ο Μάνος, σίγουρα. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, η Πολωνία είναι μάλλον που σκοράρει με ασχολή. Πάω τώρα στην Α, θα είναι, να είναι, δεν θα είναι. Α, ο Θάνος είναι ο αρχικακός, ο Matt Titan. Yes. Χαμός θα γίνει. Ξέρεις ποιος είναι ο Θάνος του Avengers, Αγγελική? Ορίστε. Ο Θάνος ποιος είναι στους Avengers? Όχι. Αν το ρίξεις και αυτό. Λοιπόν, πάμε. Εγώ γιατί, μπορώ γιατί, να σου πω γιατί μου έκανε εντύπωση που ήξερες το κομμάντο βασικά, να σου πω τη μαδελή. Γιατί τα κοριτσάκια δεν βλέπεις για πράγματα. Αλλά ναι. Τρελή μεγιά, οκ. Ο μπαμπάς μου μάλλον αγοράκι, λοιπόν, παρακάτω. Για πες. Η ομάδα σκοράρει της Πολωνίας με ευκολία και στην προκριματική φάση μάλιστα έχει για την καλύτερη επίθεση. Και πάμε στην αγαπητή Βόρεια Ιρλανδία. Είπες για κουνούπι, παιδιά, μόλις με 6-1, δεν τίποτα. Η οποία είναι η τρίτη νεφώτιση του θεσμού, η μεγάλη έκπληξη του ομίλου. Πήρε την πρώτη θέση με μόλις μία ήττα. Με μεγάλο στάρ το Λάφερτι, ο οποίος είχε 7 γκολ σε 9 παιχνίδια στα προκριματικά. Ο οποίος όμως τραυματίστηκε την Τετάρτη, αλλά αναμένεται κανονικά να δώσει το παρόν στο παιχνίδι με την Πολωνία. Είναι ομάδα που διακρίνεται για το πάθος της και αν υποτιμηθεί, είναι ικανή να κάνει τη ζημιά. Ο τεχνικός της είναι ο Μάικλ Ονίλ από το 2011. Διαθέτει παίκτες επίπεδου Κάρολ, Χιούζ, Εβανς και τον μυθικό Ντέιβις. Εκτός αποστολής είναι ο Μπραντ λόγω τραυματίας. Παίζει κλειστά, είναι επικίνδυνη σε αντιπιθέσεις. Δεν έχει ιτηθεί στα 12 τελευταία παιχνίδια. Και όπως είπα και πριν, ο Νάκης αναμένεται ένα παιχνίδι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Να δούμε τι μπορεί να κάνει η Βόρειος Ιρλανδία, γιατί αρκετοί την έχουν ξεγραμμένη. Δεν την ξεγράφω, πάω με το over. Την έχουν πάω... χρώμα, καλό. Αγγλή την έχουν χεσμένη, όμως θα λέγεις. Και λέω, ρε φίλε, okay, εντάξει, πρέπει να καθίσουμε και ένα επίπεδο στην εκπομπή. Τι. Ντροπή. Λέω, χεσμένη δηλαδή, γιατί είναι και ωραία χώρα. Ακριβώς. Πάω με το over στο 2-0-5, πάω με το χειδίο στο 2-0-5 και με any time score το Λεβαντόφσκι. Ναι, νομίζω ότι έχει λογική. Δεν ξέρω τι ποσοστό έχει, βέβαια, αυτό. Ναι, ούτε εγώ έχω δει. Δεν έχουν βγει από εδώ, δεν ξέρω. Τουλάχιστον μπορεί να έχουν βγει εγώ να μην την έχω δει κάπου. Μάλιστα. Αλλά νομίζω ότι ιντερνετικά και στο site το PAP και στα υπόλοιπα στοιχηματικά site μπορείτε να βρείτε αρκετά καλές αποδόσεις. Είτε ως anytime score, είτε ως πρώτο score, είτε ποτέ δεν πει. Αλλά σίγουρα δεν την ξεγράφω τη Βόρεια Ιρλανδία με τίποτα. Δεν την ξεγράφουμε ποτέ. Δεν σε ξεγράφουμε ποτέ. Καλέ μας Βόρειο Ιρλανδέ. Καλό, τώρα το βγάλω. Δεν ξέρω γιατί δεν μπορώ να κατεβάσω τον Banshee. Τόση ώρα προσπαθώ να κατεβάσω τον Banshee ρε Σίγκερ. Δεν το κατεβάζει από τα torrents. Πάρα πολύ παράνομο αυτό που λέω, αλλά δεν κατεβαίνει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα. Γκαμώτη. Α, ανέβει κάποιο για να κατέβει το torrent. Τι έχω πάθει. Δύο επεισόδια θέλω να κατεβάσω για να ολοκληρώσω τη σεζόν 2 και δεν κατεβαίνουνε. Κατεβείτε. Άντε, κατεβείτε. Τι έχω πάθει. Πάμε να κλείσουμε την Κυριακή με το Γερμανία. Πάμε να την κλείσουμε. Στο Στάντιερ Μουράστελή. Μονάχα εκεί θα πήγαινα εγώ στο Μουράστελή. Είναι ωραία την πόλη με ένα εκπληκτικό πανεπιστήμιο παρελθόντος. Τρεις φορές λοιπόν πρωταθλήτρια Ευρώπης η Γερμανία, τέσσερις φορές πρωταθλήτρια κόσμου και κατεβαίνει ως το μεγάλο φαβορί αφού δεν υπάρχει και η Ολλανδία καν στο Euro με την Ισπανία να μην είναι
τα καλά της γενικώς, πάει για το 8ο τρόπαιο. Στη σειρά, στο 8ο τρόπαιο να βάλει στην τροπεοθήκη της. Ο Γιακίμ Λεύ κλείνει φέτος 10 χρόνια στον πάγκο της, στον πάγκο των Πάντσερ, και μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ θέλει και το τίτλο της Πρωταθλήτριας Ευρώπης. Ρόστερ που συνδυάζει την ποιότητα και την εμπειρία με τον Σεμπάστιαν Σφάινστάιγερ να είναι στο Euro, δεν είναι έτοιμος για το 90 λεπτό, αλλά σίγουρα θα παίξει για κάποια λεπτά, ίσως και στο αυριανό παιχνίδι. Επιστρέφει ο Γκόμες μετά από μια εξαιρετική χρονιά που έκανε με την Μπενφίκας, όπου έσπασε 25 γκολ, και σε συνδυασμό με την εξαιρετική φόρμα στην οποία βρίσκεται ο Μίλλερ, νομίζω ότι η επίθεση των Πάντσερ θα βγάζει φωτιές. Mm-hmm. Αμυντικά έχουμε ένα προβλήματα, και μιας και ο Ρούντιγκερ, ο οποίος κλείθηκε να αντικαθαστήσει το Χούμελς μέχρι αυτός να αποθεραπευτεί, τραυματίστηκε την Τρίτη και στη θέση του κλείθηκε ο Τα. Τον οποίο δεν τον ξέρω, δεν τον έχω δει, δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει. Απλά βγαίνει τον Τα. Εγώ τον ξέρω χρόνια. Συνεχίζει να κατεβαίνει το επεισόδιο, πολύ θα τη ζούμε. Τα. Λίγο, για πάμε. Εκτός η Ρόις, Κρούζε και Μπελεραμπή. Και πάμε να δούμε τι μπορεί να κάνει η Ουκρανία σε αυτό το Euro. Είναι η πρώτη φορά η οποία προκρίνεται σε τελική φάση. Στο προηγούμενο Euro αγωνίστηκε στην διοργανώτρια. Στο ξέρεις τι έχουν κάνει οι Αγγελικοί, γιατί να καταλάβεις πόσο πολύ αναλύω αυτά που λες. Το έχουν κωδικοποιήσει σε μια μορφή που δεν κατεβαίνει, ρε φίλε, η Ρουφιάνη. Αγγελική, είμαι πολύ στεναχωρημένο. Εντάξει. Δεν πειράζει, μην το δει το επεισόδιο. Ορίστε. Εγώ λέω να αφήσει το torrent. Ναι. Να βάλει το μαγιό σου, να πα να κάνει κανένα μπάνιο. Και όταν το βράδυ γυρίσει. Θα φύγω, έχω δουλειά μετά. Έχω δουλειά μετά. Πρέπει να πάω να διδάξω τον κόσμο. Εδώ και στη Θεσσαλονίκη. Για πε. Ναι. Και αν κατέβει το torrent, πήγαινε 16 και μέσα τη Δευτέρα που θα γυρίσει και κατέβει. Ένα επεισοδιάκι, δεν κάναμε τίποτα. Για πάμε. Τι έλεγα. Ένα επεισοδιάκι, μόνο δεν κάναμε τίποτα, ρε μάνα μου. Ναι, εγώ τι έλεγα. Α, για την Ουκρανία έλεγα. Ναι. Yes. Αυτή πόλεμο δεν έχουμε, γιατί πάνε στο Euro. Τέλος πάντων. Κάτι απορρίσκω κι εγώ και σαν θεώρησα. Λοιπόν, τερμάτισε τρίτη στον όμιλο που είσαι από Ισπανία και Σλοβακία, αλλά απέκλεισε τη Σλοβενία στα playoff. Αμφίροπος όμιλος, αν θεωρήσουμε ότι η Γερμανία έχει καπαρώσει την πρώτη θέση, και να δώσει μάχη με την Πολωνία. Εγώ δεν ξεγράφω όμως τη Βόρεια Ιρλανδία. Εδώ πέρα μην ξεχνάμε ότι περνάνε και οι τέσσερις καλύτερες τρίτες. Ναι. Οπότε νομίζω ότι είναι ένας πολύ δύσκολος όμιλος, που ο κάθε βαθμός μετράει ιδιαίτερα. Όχι ότι η Ουκρανία μπορεί να πάρει βαθμό σήμερα από τη Γερμανία. Το 1.40 άλλωστε που δίνεται στον άσο της Γερμανίας τα λέει όλα. Μπορούμε όμως να πάμε με το over στο 1.75, με το over 3.5 και να διαλέξουμε κάποιον εκ των Μίλλερ και Γκόμες, γιατί όχι για anytime scorer. Νομίζω ότι ο Γκόμες μετά από 4 χρόνια απουσία στην Εθνική έχει κάτι να αποδείξει στο Γιακίμ Λεύ, και γιατί όχι να μας στείλει σε ένα πολύ καλό ταμιάκι. Και πάμε στα τελευταία παιχνίδια της Δευτέρας, ξεκινώντας από την Ισπανία-Τσεχία, το οποίο διεξάγεται στην Τουλούζ. Mm-hmm. Με την Ισπανία να καλείται να υπερασπιστεί το θέμα της Πρωταθλήτριας Ευρώπης. Αλλά μετά την απογοητευτική εμφάνιση στο Μουντιάλ, δεν νομίζω ότι μπορούμε να περιμένουμε πολλά. Παρουσιάστηκε βελτιωμένη στα προκριματικά, όμως σε καμία περίπτωση δεν είναι το φόβητρο των προηγούμενων ετών που ακούγαμε Ισπανία και τρέχαμε, ποντάραμε πάνω τους ότι είχαμε και δεν είχαμε. Η πάνω από 8 χρόνια παρουσία του Ντελ Μπόσκι και στον πάγκο της σίγουρα αποτελεί ένα πλεονέκτημα, καθώς μπορεί και βγάζει τον καλύτερο αυτών των παιχτών της, ξέρει πώς να διαχειριστεί την ομάδα. Ωστόσο, δεν υπάρχουν πια η Τσάβη και η Τσάμπι Αλόνσο ώστε να μπορέσουν να πλαισιώσουν ποιοτικά τον Ινιέστα. Δυσκολεύεται και επιθετικά, μάλιστα υπήθηκε σε ένα φιλικό την Τρίτη από τη Γεωργία με 1-0. Λείπουν πάρα πολύ τα 38 γκολ του Τόρες. Και 4 από τους 5 επιθετικούς της έχουν σκοράρει μόνο 8 φορές με την Εθνική. Είναι εκτός ο Ίσκο, είναι εκτός ο Καρβαχάλ, είναι εκτός ο Αλκασέρ, είναι εκτός ο Καθόρλα και ο Μάτα. Πολύ δύσκολα τα πράγματα για την Ισπανία. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να μαζέξει κάτι. Εν τω μεταξύ, έχουμε και τους Τσέχους, οι οποίοι βγήκαν πρώτοι στον όμιλο, κερδίζοντας 2 φορές την Ολλανδία, αφήνοντας πίσω την Ισλανδία και την Τουρκία.
με τον προπονητή τον Βράμπα να αναλαμβάνει τον Ιανουάριο του 2014 την ομάδα και να μπορέσει να τη φτάσει εδώ που την έφτασε, χωρίς βέβαια να έχει κάποιο ιδιαίτερο μεγάλο ταλέντο στην ομάδα του. Σημαντικές είναι υποσίες τον Τσάχ και Ροζίτσκι, εκτός και ο Βίντρα, τιμωρημένος ο Μάρεκ Σούτσι. Δεν με πείθει η Ισπανία, νομίζω ότι το Χ2 στο 2.55 είναι στοιχηματικά καλό να ποντάρουμε κάτι, γιατί όχι στο Βεράκι και στο γκολ-γκολ. Αλλά δεν νομίζω ότι σε αυτή την Ισπανία μπορώ να ποντάρω κάτι. Δεν ξέρω, θα κοιτάξω γενικώς να την αποφύγω στο ποντάρισμα. Εντάξει, γενικότερα οι άνθρωποι έχουν κάνει ένα εντυπωσιακό κύκλο. Οπότε... Σίγουρα, αλλά κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή και... προφανώς πρέπει να πάρεις και ένα βήμα πίσω, ρε παιδί μου. Σίγουρα, όπως έγινε με την Εθνική Ελλάδα, όπως έχει γίνει με την Ολλανδία. Καλά, η Εθνική Ελλάδα, μην συγκρίνουμε πράγματα που δεν ξέρω. Να πω και εγώ. Η Ελλάδα ήταν προφανώς η εξαίρεση. Εγώ το λέω επιδημοτικά. Σίγουρα ήταν ένα πολύ καλό κύκλο, ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη κύκλο. Και θα καταλάβεις και κάπως έτσι να το κλειώσουμε κιόλα. Εγώ ακόμα και τώρα τόσα χρόνια μετά και θα σου μιλήσω για την Εθνική του μπάσκετ. Που είναι ένα άθλημα στο οποίο όντως διαπρέπουμε σαν χώρα. Δηλαδή είμαστε οι αντίστοιχοι, τι να πω, ξέρω εγώ, Ισπανία. Ισπανία και. Του ξέρω εγώ, και εγώ δεν ξέρω τι του ποδοσφαίρου, έτσι. Πάντα λέω, πω πω κοίτα φίλε, έφτασε το τέλος. Πω πω κοίτα φίλε, έφτασε το τέλος. Φοβάμαι μην γίνουμε Ιταλία. Πάντα. Ναι. Έτσι. Δεν διαφωνώ. Πολύ ωραία. Και σε μια. Σε ένα άθλημα που έχουμε σαφώς πολύ καλύτερη παράδοση, είχαμε και συγκεκριμένους παράγοντες προπονητικούς και παικτικούς που προσοδήγησαν εκεί πέρα. Γιατί σε επίπεδο βάσεων και θεμελίων και ριζών δεν υπάρχει πουθενά. Δεν υπάρχει στο ποδόσφαιρο, δεν υπάρχει και στο μπάσκετ. Νομίζω. Το μπάσκετ είναι τόσο πολύ επιτυχημένο, άμα δείτε γίνεται δεξιά και αριστερά, έτσι είναι η χαρά του πλαχοκουμπάρου. Εντάξει, υπάρχουν 10, 20, 30, 50 άνθρωποι, ας πούμε, που τραβάνε κουβιά. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου. Και είμαστε και. Θα χρησιμοποιήσω τη λέξη μου, κολόφαρδια από άποψη ταλέντων. Δηλαδή, μετά τη μεγάλη τριάδα του Διαμαντίδη, του Παπαλουκά και του Σπανούλη, εγώ δεν έβλεπα κάποιον άλλο που μπορούσε να αντικαταστήσει και ξαφνικά ήρθαν οι Αττιτουκόμποι που είναι πέντε. Ναι. Κάποιος μας αγαπούσε. Δεν ξέρω κατά πώς θα παίξουν τα παιδιά αυτά στην Εθνική. Αυτή. Ο Γιάννης θα παίξει τώρα, λέει, στο Πολυμπιακό. Δεν ξέρω, λέει, κατά πόσο όλη η οικογένεια θα θέλει να παίζει. Και ο Θανάσης θέλει να ακούει. Ο Θανάσης είναι ένα σκαλικάτο. Ο Θανάσης θα είναι επιτυχία για αυτό να παίξει την Εθνική. Ο Μητσιρικάς, ο Κώστας λέγονται πολύ καλά πράγματα για αυτό. Έτσι. Μακάρι. Okay. Μακάρι, γιατί τέτοια τριάδα σαν για αυτή που σου είπα δεν θα ξαναβγεί. Δεν ξέρουμε, άστο γιατί είχαμε ξαναβγεί. Τι ότι τριάδα σε τον Γκάλ για να έχει φάνη δεν θα ξαναδούμε και είδαμε κάτι άλλο. Βγήκε. Βγήκε. Οι άνθρωποι αυτοί είναι αντικατάστατοι. Άλλο αν βγήκε άνθρωπο ο οποίο ήταν. Αναλόγου μεγέθους. Τέτοιοι δεν ξαναβγήκανε. Όχι, ρε παιδιά. Ένας άνθρωπος ξεκινάει, δεν ξαναβγαίνει. Οι ίδιοι άνθρωποι δεν ξαναγίνονται ποτέ. Έτσι. Ακόμα και σου λέω, εγώ φοβάμαι μην γίνουμε. Κάποια στιγμή μετά από τόσα χρόνια, πραγματικά σου μιλάω, και θα φανούν και εδώ είμαστε και τα πρώτα σημάδια πισωγυρίσματος τουλάχιστον προσωρινού στην Ευρωλίγκα. Θα το δεις. Αλλά μακάρι, μακάρι όχι. Σου λέω, φοβάμαι μην γίνουμε Ιταλία. Του στείλω ότι ξέρετε, παιδιά, είναι OK, έχουμε ένα πρωτάθλημα. Ρε παιδί μου, OK το πρωτάθλημα. Γίνεται όπως γίνεται, αλλά από εκεί και μετά έχουμε να κάνουμε επιτυχία με την εθνική, με τις ομάδες χρόνια γιζόμενη. Ναι. Η Ιταλία, ξαναλέω έτσι, η Ιταλία που ήταν δύναμη πυρηνική στα 80s και στα 90s. Όλοι κάνουν τον κύκλο. Μα ναι, αυτός είναι μεγάλος κύκλος της Ιταλίας όμως. Πολύ μεγάλο. Μην έκανα κύκλο. Πολύ μεγάλο, δηλαδή τόσο μεγάλο κύκλο, δηλαδή φίλε, πού είσαι. Τον κύκλο τη γη έκανε, τον αρκτικό του. Λοιπόν, έλεγε, να τον κληρώσουμε κιόλας αυτό που λέγαμε για το. Γιατί δεν βλέπω να προλαβαίνουμε να κανένα άλλο. Για πες. Τι έλεγα. Πολύ γρήγορα λοιπόν στο Ιρλανδία, Σουηδία. Η Ιρλανδία προσπαθεί και αυτή να κάνει ό,τι καλύτερο. Κατάφερε και έφτασε στο Euro. Από την άλλη, η Σουηδία δυσκολεύτηκε περισσότερο από ό,τι φανταζόταν και η ίδια. Αλλά νομίζω ότι με Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς στην 11η, αλλά και Σέλστρεμ και Ίσαξον, είναι μια ομάδα που μπορεί εύκολα να φτάσει στην περιοχή. Εύκολα να σκοράρει. Θα πάμε στο συγκεκριμένο παιχνίδι με στο over, στο 2-25, στο goal-goal. Και φυσικά στο διπλό της Σουηδίας. Ενώ η Δευτέρα κλείνει με το παιχνίδι του Βελγίου με την Ιταλία. Το Βέλγιο που είπε ο Νάκης, ο οποίος έχει μαζέψει πάρα πολύ καλούς παίχτες, αλλά είναι όλο θέμα της διαχείρισης. Ο Βίλμος, ο προπονητής, είναι φιδωλός στις δηλώσεις του, αλλά σίγουρα στόχος του Βελγίου είναι ο τελικός. Η ανελληνική της λειτουργία όμως μαρτυρά άλλα πράγματα. Τραυματίες είναι η Κομπανή Λόβρετς, εκτός είναι ο Βαντεμπόρεν, ο Ντεφούρος, ο Αγγλί, ο Μυραλάς. Το Βέλγιο κάθε
τα τελευταία χρόνια έχει βλέψει για ψηλά, αλλά δεν τα καταφέρνει πάντα, κάτι γίνεται. Και εγώ, όπως είπαμε και πριν, ίσως τίνει να γίνει και αυτό μια μικρή αγκαία. Από την άλλη, η Ιταλία είναι γνωστή η Ιταλία, με τον Αντώνιο Κόντε. Κόντε, τι παιδιά. Καλά, εντάξει, δεν. Πάει. Αυτό ήταν. Ναι. Να είναι στον πάγκο και να πηγαίνει στην Τζέλση στη θέση της εθνικής, μετά το Euro θα πάει ο Βεντούρα πρώην της Τωρίνο. Ο κεντρικός τεχνικός θα παίξει το 3-5-2, αλλά δεν θέλει αντεπιθέσεις, ζητά ποδόσφαιρο κυριαρχίας. Αναμειωμένη η μεσαία γραμμή της Ιταλίας. Στην άμυνα θα υπάρξει συνταγή της Γιούβε και Λίνι Μπατζόλι Μπονούτα. Δεν χώρεσε ο Πύρλο σε αυτήν την διοργάνωση, αυτήν την εθνική Ιταλίας. Τραυματίες ο Μαρκίζιο, Μοντολίβο και ο Βεράτη. Νομίζω όμως ότι η Ιταλία εύκολα ή δύσκολα με ένα κλειστό παιχνίδι θα καταφέρει να πάρει τη νίκη στο 2.70 και στο Αντεράκι. Θες τη γνώμη μου για τον Πύρλο? Πες. Καλά έκανε και δεν τον πήρε. Δεν θα διαφωνώ. Εντάξει, αυτά. Τα πού όλα αυτά. Γιατί πολλοί λένε ότι είναι από τους μεγάλους απόντες της διοργάνωσης, είναι απαίδευτος φέτος. Και είναι και σε μια ηλικία. Θα το πω εγώ όλα στον Πύρλο, αδίτη. Ο Πύρλε. Άκου να δεις τι λένε αυτοί για σένα. Το ωραίο. Αυτά. Καλά πονταρίσματα. Ναι. Με σύνεση και να δούμε ωραία παιχνίδια. Έγινε και ηλική. Αντζέλικα, μιλάμε με το επόμενο Σάββατο, το καλύτερο. Πρώτο χθες. Έτσι. Λοιπόν, okay. Τα λέμε. Τσάτσαο. Where are you going, Spyros? Πέρα στο διάλογο και σε από το χάμω μέχρι τρελάνη. Άντε, σταματήστε. I am not a water. I am a pencil. Τι είπε τώρα, ηλίθιο. Τι λες, βρε, ηλίθιο πλάσμα. Καταλάβεις τι είπες τώρα. And now, future tense. Tomorrow, I'll go to the drive-in. Me also too. Τι έγινε, παιδιά. What happened here? Αλφα Ράδιο, 88,6. Καβάλα. Εσύ δεν πας φέτος αγγλικά? Δεν ξέρω, η μαμά λέει είναι ακριβά. Ακριβά? Όχι δα. Στο κέντρο ξένων γλωσσών Highway η γνώση αξίζει, αλλά δεν κοστίζει. Τώρα, τμήματα pre-junior για παιδιά πρώτης και δευτέρας δημοτικού με 30 ευρώ το χρόνο. Τότε θα πάω κι εγώ. Κέντρο ξένων γλωσσών Highway. Κολοκοτρώνη 93, έναντι Εκκλησίας Αγίας Βαρβάρας. Βενιζέλου 75α, πρώτος όροφος, άνωθεν κλινικής Λιτό. Τηλέφωνο 2510-220-459. Highway. Αντίδοτο στην κρίση. Αν η Ελλάδα χωρούσε σε μία μόνο γεύση, αυτή θα ήταν η φέτα. Το μοναδικό λευκό τυρί με τη γεύση που είναι πλούσια και μοναδική όσο η ελληνική γη. Αυτήν τη μοναδική γεύση κλείσαμε στη νέα φέτα, τυρός γης Ανανιάδη. 100% ελληνικό πρόβιο και γίδινο γάλα που συλλέγεται καθημερινά από επιλεγμένες φάρμες. Η γνήσια γεύση που σε πείθει με όλες τις αισθήσεις σου. Ελληνικά προϊόντα τυρός γης Ανανιάδη. Φέτα από εγωπρόβιο γάλα ή μη σκληρό τυρί από 100% αγελαδινό γάλα. Αλλά και μυζήθρα, ανθότυρο και άλλα τυροκομικά προϊόντα από Έλληνες παραγωγούς. Πάντα με την εγγύηση Ανανιάδη. Τυρός γης. Η γεύση της Ελλάδας. Σήμερα ο καφές έγινε καπουτσίνο. Παλιά ήταν ελληνικός. Η μουσική έγινε pop. Αλλά παλιά ήταν ρεμπέτικη. Τα κομμωτήρια έγιναν hair salon, αλλά για μας πάντα θα είναι κουρία. Τριχοκοπτίον Men's Club. Το παλιό συναντά το καινούριο σε ένα σύγχρονο μπαρμπέρικο που θυμίζει κάτι από τα παλιά. Τριχοκοπτίον, με την υπογραφή του Στράτου Κοτσάση. Τριχοκοπτίον. Εντός στο ΑΣ Μεγάλου Αλεξάνδρου 27, στην Καβάλα. Τηλέφωνο 2514-000-876. Τριχοκοπτίον. Όπως παλιά. Όπως παλιά. Το να δουλεύεις με τη γη σημαίνει ξόδεμα. Γιατί ξοδεύεις από το χρόνο σου, τα υλικά σου, από την ενέργειά σου και το μυαλό σου. Ξοδεύεις τον εαυτό σου και όλα αυτά που έχεις. Αλλά τι γίνεται όταν πρέπει να ξοδέψεις από αυτά που δεν έχεις? Γι' αυτό η Τράπεζα Πειραιώς δημιούργησε την Κάρτα Αγρότη. Μια κάρτα για να χρηματοδοτείς τις αγορές σου, να ξοδεύεις για τις ανάγκες της γης σου τη στιγμή που χρειάζεται και να την εξοφλείς όταν πάρεις την αγροτική επιδότηση.
Βγάλε και εσύ τη δική σου κάρτα αγρότη στο κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς με το οποίο συνεργάζεσαι. Γιατί η γη σου δεν μπορεί να περιμένει. Τράπεζα Πειραιώς. Η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα. Πληροφορίες και όροι στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς και στο piraeusbank.gr. Το προϊόν παρέχεται υπό τις ισχύουσες περιοριστικές διατάξεις στην κίνηση κεφαλαίων. Φρέσκο όπως λέμε κρέας. Κρέας όπως λέμε Vicré. Vicré Family. Το σύγχρονο κρεοπωλείο και μάρκετ τροφίμων με τιμές χοντρικής στα πιο φρέσκα και διαλεχτά κρέατα. Τεράστια ποικιλία σε φρέσκα κρέατα, κρεατικά και ντελικατέσεν προϊόντα. Χωρίς ενδιάμεσους εμπόρους. Από την παραγωγή κατευθείαν σε εσάς. Για νοικοκυριά και επαγγελματίες. Πάντα με πιστοποίηση ISO και HASP. Και όπως πάντα, απίθανες προσφορές. Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο καυσίμων ECO, στα Μισιανά Καβάλας. Vicré Family. Όπως λέμε, ποιότητα. Εύα, Εβούλα, Ευάκη. Μα πού είναι αυτή η γυναίκα? Έφαγα την Εδέμ και δεν τη βρήκα. Ρε μπάσκινε πίσω από τα λάχανα. Όχι. Πίσω από τα πορτοκάλια. Όχι. Αχα, στα παραδοσιακά βιολογικά προϊόντα θα την βρω, ε. Ούτε. Αν υποψιαστώ ότι από όλον αυτό τον παράδεισο με τα φρούτα και τα λαχανικά παίρνει πάλι μήλο από το φιδάκι το διαμαντί, τότε ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε? Ευλαμπία. Φρούτα λαχανικά Εδέμ. Ένας παράδεισος γεύσης, υγείας και ευεξίας με υψηλής ποιότητας προϊόντα μαναβικής και βιολογικές επιλογές. Φρούτα λαχανικά Εδέμ. Ευλαμπία, δεν με λες? Ξέρεις τι θα πει πουλί του παραδείσου. Το παραμυθένιο μονοπάτι, ο νερόμυλος των Ξωτικών, ο φανταστικός καταράκτης. Woodwater Wild Festival, αναρρίχηση, flying fox, τοξοβολία, paintball, πεζοπορία, ορεινός μαραθώνιος, ποδηλασία, οικαστικά εργαστήρια, συναυλίες. 8ο Woodwater Wild Festival, 18 και 19 Ιουνίου, στο περιβαλλοντικό μονοπάτι της Παλιάς Καβάλας. Όταν η μαγεία της φύσης συναντά την αρμονία των αισθήσεων. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα. Εσύ θα πας φέτος αγγλικά? Δεν ξέρω, η μαμά λέει είναι ακριβά. Ακριβά? Ε, όχι δα. Στο κέντρο ξένων γλωσσών Highway η γνώση αξίζει, αλλά δεν κοστίζει. Τώρα, τμήματα pre-junior για παιδιά πρώτης και δευτέρας δημοτικού με 30 ευρώ το χρόνο. Ε, τότε θα πάω κι εγώ. Κέντρο ξένων γλωσσών Highway. Κολοκοτρώνη 93, έναντι Εκκλησίας Αγίας Βαρβάρας. Βενιζέλου 75α, πρώτος όροφος, άνωθεν κλινικής Λιτό. Τηλέφωνο 2510-220-459. Highway. Αντίδοτο στην κρίση.
Βασίλης Ιωάννου. Ξέρετε τις ποινείς μου, ναι μεν αλλά, καθόλου κρύαν πολλάκι σεν τούτης πάραυτα ή το μια άτυχη στιγμή. Ράδιο Α, 88,6. Λοιπόν, Βασίλη Ιωάννου, κανείς τι έκανα. Με ακούς? Σ' ακούω, βέβαια. Γιατί τώρα τελευταία είσαι όλο παράπονα, δεν λέω πράγματα. Έτσι. Και επειδή για ακόμα μια φορά είμαι άϊπνος. Δεν σε λυπάμαι. Μην με λυπάμαι, δεν λέω για να με λυπηθείς. Το λέω για να δεις ότι έχω σχέδιο κατεστρωμένο. Για να δω. Και όχι καταστραμμένο. Λοιπόν, έχω γράψει μερικά επίθετα στο Word. Και επειδή είναι δύσκολο να δεις επίθετα διάσπαρτα, έκανα αυτό που κάνω πάντα. Ξεκίνησα από το Α. Αχά. Θα φτάσει μέχρι το Μ. Όχι, εσύ. Σιγάρε, είμαστε. Έχω κοντά στα 10 από το Α. Θα φτάσει και στο Μ. Λοιπόν, με προσέχει. Την επόμενη εβδομάδα το Β. Άκουσέ με. Λοιπόν, ο αγγελοκαμωμένος, αδιάσυστος, αγγελικός, αυτοκρατορικός, ανεπανάληπτος, αξεπέραστος, αβυσσαλαίος, αέναος, εργοτικός, Βασίλης Ιωάννου! Την επόμενη εβδομάδα θα πάω στο Β. Το Β! Το Β. Μάλιστα. Έξυπνο. Έτσι. Αφού είμαι έξυπνο, αγόρι. Κουρασμένο. Κατακουρασμένο. Κατακουρασμένο. Κάνω το εξής λάθος πάντα. Πηγαίνω, πώς το λένε, νεκρός από κούραση στο σπίτι, λέω δεν θα δω τον μπάσκετ της 4, αλλά. Σου βλέπω. Είδε το Λεμπρόν να. Είδα Golden State, yes. Είδα Golden State Cleveland. Εκνευρίζεται ο Λεμπρόν. Είδα ότι εκνευρίστηκε, έτσι είναι. Άμα ξέρει ότι έρχεται ο αποκλεισμό, έτσι είναι. Ναι, είναι όλα ξέρει, είναι και το καταλαβαίνω. Δηλαδή, δύο φορές με το ίδιο σενάριο δεν καταπίνεται για τον καλύτερο αθλητή, όπως λέει ο ίδιος. Ο ίδιος. Ναι, από τους καλύτερους είναι ο καλύτερος, δεν πιστεύω ότι είναι. Αλλά. Είναι ο καλύτερος. Ναι, καλά. Εντάξει. Έτσι. Αποδεικνύει όμως το συγκεκριμένο το γεγονός ότι μόνος φίλε δεν μπορείς να πάρεις φρουτάσεις. Ακριβώς. Όποιος και να είσαι. Είναι ομαδικό το άθλημα. Εδώ δεν τα κατάφερε ο Μάικλ. Μάικλ τα κατάφερε. Μόνος του ποτέ. Μόνος του. Με την ομάδα βεβαίως. Ο Μάικλ κατάφερε το εξής, ότι ήταν από τους λίγους που επέστρεψαν από το 0-2. Ναι. Ναι, αλλά. Ο άλλος που θυμάμαι είναι ο Dwayne Wade με το Miami το 6. Ακόμα μια ομάδα έχει επιστρέψει από το 0-2, αλλά δεν θυμάμαι ποια είναι. Πάντως το 3-1 δεν έχει γυρίσει ποτέ νομίζω. Και ούτε θα γυρίσει και τώρα. Ειδικά τώρα που θα παίξουν στο Golden State, δεν νομίζω. Και άμα παίξουν και οι δύο εκνευριστικοί τύποι, όπως τα λένε ο Κάρι και ο Κλέι, αν θα παίξουν όπως μπορούν να παίξουν, γιατί η αλήθεια είναι ότι σε ημιτελικούς και τελικό δεν κάνει κάτι συγκλονιστικό, δεν υπάρχει ελπίδα. Όχι, όχι. Νομίζω ότι. Τελείωσαν τα. Γι' αυτό και είναι και εκνευρισμένο. Ήταν και εκνευρισμένο, το κατάλαβε. Δηλαδή περισσότεροι λέγανε για 4-2, εγώ το βλέπω όπως πάει 4-1. Εκεί θα πάει. Εκεί θα πάει. Είναι και θέμα ψυχολογίας. Αλλά πρόσεξε έτσι. Στο προηγούμενο παιχνίδι έχασαν με 30 πόντους. Όταν έχασαν λοιπόν στο προηγούμενο παιχνίδι με 30 πόντους η Golden State, σκέφτηκε ο Γερομέλης στο πίσω μέρος του μυαλού. Κοίτα να δεις που αυτό θα είναι και το τελειωτικό χτύπημα για το Cleveland. Γιατί αποκλείεται να χάσουν στο επόμενο. Όχι, όχι. Δηλαδή δεν το είδες αλλά δεν το έπαιξες. Φίλε, δεν είναι το είδα. Όταν χάνεις με 30 πόντους είναι σχεδόν αδύνατο να ξαναχάσεις την επόμενη φορά. Είναι τέτοιες οι ομάδες. Τι να πω. Τέλος πάντων, δηλαδή. Και μπορώ να σου πω και, τον MVP. Μπορώ να σου πω και τον MVP. Αν δεν βγει ξανά ο Κάρι, που δεν πιστεύω ότι θα βγει ο Αντρέ Ντράμοντ. Ναι. Και αυτοί είναι που παίζουν, δίνουν τη διαφορά. Οι μεγάλοι έτσι, είναι. Πέρσι ήταν ο Ιγκουαντάλα. Κάνουν και την βρώμικη δουλειά οι άλλοι. Ο Αντρέα Ντράμοντ λέει: ο Ντρέιμον Γκριν τον πέρασε. Συγγνώμη, ο Αντρέα Ντράμοντ είναι στο Ντιτρόιτ. Ο Ντρέιμον Γκριν μοιάζει λίγο με τον Σρέκ στη φάτσα. Αλλά είναι παιχτάρα. Και κλωτσάει κιόλα. Σαν τον Νίκη. Α, καλά. Με αυτό να πιάστηκε χθε ο Λεμπρόν στην ουσία, γιατί τον κλώτσισε. Ξέρει που τον κλώτσισε. Στα ευαίσθητα. Στα μπαλάκια του τέννη. Είναι η δεύτερη φορά. Όχι, είδα εκεί τη φάση που σε μια διεκδίκηση με τον Γκάρι. Βέβαια και ο Γκάρι που πάει εκεί πέρα. Το παιδί είναι εκνευρισμένο, είναι και δυνατό. Δεν μην το μην αρχίσουμε κι άλλα. Πάντως ξέρεις, τέτοιου είδους καυγάδες σε κάποια άλλα πρωταθλήματα, ευρωπαϊκά ή τέλος πάντων, θα είχαν. Αλλάξει το momentum. Παρεπόμενα, θα, είχανε, θα κλιμακωνότανε. Ναι. Εκεί έμεινε στο trash talking. Είναι και πολύ. Καλά, έχουν γίνει επικοί καυγάδες στο NBA. Δηλαδή, πριν από πολλά χρόνια. Καυγάδες, πρόσεξε εδώ, πολύ σωστά το είπες. Δεν ξέρουμε για τους. Μάλλον λίγοι ξέρουν. Τι παρεπόμενα είχαν για τους πρωταγωνιστές αυτοί οι επικοί καυγάδες. Δεν θυμάμαι πώς λεγόταν το προηγούμενο όνομα του, τώρα λέγεται Meta Peace ή κάπως έτσι, είχε φάει μια μισή χρονιά αποκλεισμό, επειδή είχε δει όλο τον κόσμο στο Detroit. Ακριβώς. Πόσες αγωνιστικές και πόσο καιρό αποκλεισμό. Ναι. Μια μισή σεζόν. Ξεχνάω το όνομά του πριν να το κάνει Meta World Peace. Σημαντικό πρόστιμο. Ναι, χαμός. Πριν από πολλά χρόνια και μετά θα σε αφήσω να μιλήσεις για τα δικά μας.
είχε ανανεωθεί η πίστη μου στο Θεό, θα σου πω πώς. Είχαν πιαστεί στα χέρια ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ με τον Σακίλ Ονίλ και κατάφερε κάποιος να τους χωρίσει. Και λέω, φίλε, λογικά υπάρχει Θεός, γιατί οι οποίοι τώρα είναι κολλητοί, έτσι, είναι κολλητάρια. Αλλά όταν αυτές τις δύο δυνάμεις της φύσης καταφέρνεις να τις ξεκολλήσεις. Πω πω, φίλε. Δηλαδή, ποιος ακριβώς σκέφτηκε, θα πάω να χωρίσω τον Τσαρλς και τον Σακ. Δεν το σκέφτεσαι πολύ. Λειτουργείς και ενστικτοδός να τα χωρίσεις. Ενστικτοδός, πώς δεν σε πήρανε η σκύλα και η χάριβη στα βάθη του ωκεανού. Εντάξει. Όντως. Τέλος πάντων, λοιπόν, για πάμε. Λοιπόν, αφού είμαστε στο μπάσκετ, να μείνουμε στο μπάσκετ. Να πάμε στην Ένωση που από ό,τι διαπιστώνω, δηλαδή λέγαμε πριν από ένα μήνα ότι η ομάδα θα πάει με low budget στην Α2 και βλέπουμε. Η ομάδα είναι με low budget στην Α2, αλλά αυτές οι κινήσεις που γίνονται δεν είναι ακριβώς low budget ή τέλος πάντων είναι low profile. Είναι μια ομάδα αυτή που τέλος πάντων υπάρχει ο στόχος να δημιουργηθεί, η οποία δεν νομίζω ότι θα έχει μια απλή παρουσία αξιοπρεπή στην Α2. Μπορεί να μην είναι από τις καλύτερες. Προσέξτε όσον αφορά το ρόστερ, έτσι. Αλλά δεν θα είναι σίγουρα από τις χειρότερες και θα είναι μια καλή ομάδα που θα είναι από τη μέση και πάνω, στη χειρότερη των περιπτώσεων, κατά την άποψή μου. Ναι, υπάρχουν στόχοι μεταγραφικοί από την περιφέρεια, όμως υπάρχουν και παίκτες που έρχονται από το παρελθόν της Καβάλας, στην Α2, για παράδειγμα ο Τότσιος, να δώσω ένα... παράδειγμα και ένα όνομα, οι οποίοι μπορούν. Εγώ ήμουν και για τον Καραποστόλου. Τον Καραποστόλου, ναι, έχει ακουστεί, αλλά δεν νομίζω ότι και τόσο σίγουρος ότι θα γίνει. Γι' αυτό. Έτσι. Και αυτό που πάει να δημιουργηθεί θα είναι καλό. Επίσης, να πω ότι ανάλογα με το τι θα κάτσει όσον αφορά τις επιλογές, δηλαδή υπάρχουν στόχοι. Αν κάτσουν όλοι οι στόχοι, υπάρχει και η σκέψη να αποκτηθεί και ένας κοινοτικός. Κοινοτικός που σημαίνει σέρβος και τα λοιπά, οτιδήποτε. Ξεχνάω τώρα τον Σκοπιανό. Τον Κριστεύσκη. Κριστεύσκη, δεν ήταν Κωστό. Δεν ήταν Κωστό. Μπορεί και αυτό να είναι. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη Θωμά. Αλλά εδώ θα παίξει ο Μπαλαντέρ. Δηλαδή θα είναι υποτίθεται μια καλή μεταγραφή που θα κάτσει ή στον Άσο ή στον Πεντάρι. Ό,τι θα γίνει όσον αφορά στους Έλληνες παίκτες, που και θα διαπιστωθεί που υπάρχει το έλλειμμα, λογικά θα είναι στο πεντάρι, κατά την άποψή μου, γιατί τα πεντάρια στην Α2 είναι πολύ ακριβή υπόθεση. Τα πεντάρια παντού είναι ακριβή υπόθεση. Έτσι. Τέλος πάντων, για την Α2 που είναι υπερεκτιμημένη όσον αφορά και τον ανταγωνισμό. Γιατί τα είχαμε πει και άλλες φορές, αν θυμάμαι καλά. Δηλαδή δεν είναι έτσι. Και τη εποχή, να το πω οικονομικά, προϋπολογισμοί 500 και 600 χιλιάδων ευρώ στην Α2 κατηγορία. Δεν συνάδουν με την εποχή μας. Και όμως υπάρχουν. Όχι, υπάρχουν, ναι. Έτσι. Και υπάρχουν γιατί υπάρχει μια τρέλα τοπικών κοινωνιών, από επιχειρηματιών από περιοχές που δεν τις ξέραμε στη γεωγραφία της Ελλάδος, που είναι αποφασισμένοι να δώσουν αυτά τα λεφτά για να ανεβάσουν την ομάδα τους, της περιοχής τους εκεί στην Α1. Επειδή λοιπόν εγώ δεν είμαι τόσο ρομαντικός, θα σου πω ότι επειδή είναι και όπως είπες εσύ, περιοχές που δεν τις ξέραμε καν γεωγραφικά και ξαφνικά βγάζουν ομάδες στην Α1, μπορώ να σου πω ότι δεν είναι μονάχα τρέλα, καμιά φορά χρειάζεται και πλήσιμο. Okay. Για να ξέρουμε και τι λέμε. Ναι, δηλαδή ότι ξαφνικά. Υπάρχει αυτό. Έτσι, σηκώθηκε κάποιο ένα πρωί στην Κίνη και είπε: δεν έχω θέμα με του ανθρώπου. Καλά κάνουν. Ότι ξέρει, φίλε, αν δεν δω την Κίνη στην Α1, κάτι θα γίνει. Είναι πολλά χρόνια. Ελά. Είναι, η Κίνη έχει κάθε χρόνο ανεβάζει και κατηγορία. Βρε μαζί σου. Αν δεν δω την ομάδα στην Α1, άσε την κατηγορία ανεβάζει. Είναι μαζί με του παλιού αμπελόκυπου. Αλλά σου λέω, τι γίνεται. Ναι. Λοιπόν, εγώ θέλω να σε ρωτήσω με τον Ηλία τον Ιωάννου. Και με τον Ηλία. Δεν θα το ανταγωνιστεί η Καβάλα. Αλλά θα φτιάξει μια καλή ομάδα που πιστεύω, εάν δέσει, μπορεί να πετύχει πολλά. Έτσι, πραγματικά μου έκανε εντύπωση όταν είδα και τη λίστα, γιατί την είδα έτσι. Λίγο. Τη λίστα είναι μια καλή ομάδα. Ο στόχος να δημιουργηθεί, έτσι. Δεν ξέρουμε αν θα δημιουργηθεί, αλλά ο στόχος να δημιουργηθεί είναι αυτός συγκεκριμένος και θα είναι μια ομάδα με δυνατή, αν μη τι άλλο δυνατή. Είπαμε για το τεχνικό επιτελείο, Μωσαΐδης Πενταζίδης, μέσα εκεί θα είναι και ο Φώτης Σαχαρίδης και ο Κάτσικας. Όσον αφορά τα τοπικά, ο Αθανασιάδης θα είναι τους τοπικούς παίκτες, αν το πούμε έτσι, και κάποιοι παίκτες από Σέρες και Ξάνθη. Καλοί παίκτες, γραφιάδες που τους λέμε, θυμάσαι παλιά, που είναι στον Άσο και στο Δύο ειδικά. Καλοί. Να το δούμε βέβαια πώς θα σταθούν στο Δύο. Και αυτό είναι ένα ερωτηματικό. Κάπου εκεί στις 20 του μηνός, 20 Αυγούστου μάλλον, αναμένεται να ξεκινήσει η προετοιμασία. Περιμένουμε τα καλύτερα. Τι να πω, είμαι λίγο πιο αναθαρρυμένος, πιο αισιόδοξος σε σχέση με κάποιες εβδομάδες πριν για την ομάδα της Καβάλας, τον μπάσκετ.
Λοιπόν, αυτά για τον μπάσκετ. Πάμε και λίγο στο ποδόσφαιρο. Πριν να πάρεις στο ποδόσφαιρο, θέλω να σε ρωτήσω αν τελικά έχουμε κανιά επίσημη πληροφόρηση για το πότε θα δηλώσει η συμμετοχή στο draft ο Ηλίας Ιωάννου. Ο Ηλίας Ιωάννου τώρα έπαιζε ένα φιλικό και έτσι έπιανε έναν παίκτη που φορούσε τη φανέλα πιανούλες. Το Αντετοκούμπο. Όχι. Του Λεμπρόν. Γατί Λεμπρόν, where are you going, kitten? Βρε, Ηλίας Ιωάννου, θα σε πατήσω κάτω, βρε. Έτσι, έτσι. Την άμυνα την έχουμε. Έτσι, τα γόρι μου, έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, όσον αφορά το ποδόσφαιρο, εκεί είμαστε εν αναμονή, καταρχήν, των εξελίξεων στα διοικητικά. Mm-hmm. Σήμερα τελειώνουν οι υποχρεώσεις οι επαγγελματικές του Λευτέρη Πανταζή και περιμένουμε να δούμε την πρόταση. Κάποιοι αμφισβητούν ότι θα γίνει η πρόταση. Εγώ το θεωρώ πιθανό. Ναι. Επαναλαμβάνω αυτό που είπα και την προηγούμενη εβδομάδα, δεν είμαι σίγουρος αν θα γίνει δεκτή αυτή η πρόταση. Περιμένουμε τις εξελίξεις. Έτσι, γιατί τώρα είναι η ώρα των έργων. Τώρα, αυτή τη στιγμή είναι η ώρα των έργων. Τα λόγια πολλά. Υπάρχει και αυτή η ανεπίτελεση, πάντων αυτό το χαρτί που λέει ενδιαφέρομαι από τον Πανταζή, αλλά πρέπει να καταθεθεί επίσημη πρόταση, συγκεκριμένη πρόταση. Και εδώ να βάλω μια άλλη διάσταση. Και να πω ότι ναι, έρχεται μια πρόταση του Πανταζή που επαναλαμβάνω εγώ ότι θεωρώ πιθανή. Mm-hmm. Και δεν θα γίνει δεκτή. Κάνουμε ένα σενάριο και βλέπουμε τις δύο πιθανές εκδοχές. Γίνεται δεκτή, δεν γίνεται δεκτή. Mm-hmm. Πάμε στη δεύτερη εκδοχή. Δεν γίνεται δεκτή. Αυτή η πρόταση σίγουρα θα περιέχει και ένα οικονομικό μέγεθος. Παιδιά, εγώ θα έρθω στην ομάδα και θα βάλω αυτά τα χρήματα. Έτσι. Mm-hmm. Εάν δεν γίνει δεκτή, κατά την άποψή μου, αυτοί που θα την αρνηθούν αυτή την πρόταση πρέπει να την θα πρέπει τουλάχιστον να έχουν ένα. Ένα ισοδύναμο όσον αφορά τα οικονομικά. Να δηλαδή, να πω, 100, βάζω 100. Έτσι, έρχεται ο Πανταζής και λέει: βάζω 100. Οι άλλοι που θα αρνηθούν πρέπει τουλάχιστον να βάλουν και αυτοί 100. Γεγονός. Κατά την άποψή μου, αυτό είναι το. Ναι, ξέρεις, νομίζω ότι είναι το σωστό. Ξέρεις τι γίνεται τώρα για να κάνω λίγο το γεγονό διαβόλου. Υπάρχει, ξέρεις, ναι, πρόταση: λέω να βάλω 100, αλλά ξέρω ότι θα αρνηθείτε, οπότε λέω ότι θα βάλω 100. Αν εννοείς τι εννοώ. Ναι, καταλαβαίνω. Δηλαδή, εγώ θέλω να αγοράσω του Miami Heat. Δεν θα μου τους δώσουνε. Δίνω 65 δισεκατομμύρια. Αλλά να σου πω την αλήθεια, γιατί να γίνει αυτό, γιατί να ξεκινήσω, έχω θέμα με την δημοσιότητα, έχω κάνει κανέναν ταλκά, να είμαι γνωστός. Φίλε, αυτοί που είναι γνωστοί είναι όσοι επιτοπλίσουν αυτοί που έχουν και τον ταλκά, αδερφέ. Ναι, επαναλαμβάνω. Δεν έχω τέτοιο. Δεν βλέπω κάτι πίσω από το. Δηλαδή, σου λέω, χωρίς να παίρνω μεριές εδώ πέρα, μπορεί κάλλιστα να δουν οι άνθρωποι να μην ξέρει ότι αυτό είναι ψιλομούφα, μάλλον. Οπότε, ναι. Πρόσεχε, βεβαίως θα βάλω 100 και θα έχω εγγυημένες 100. Θα τα βάλω, θα δώσω εγγυήσεις όταν θα τα βάλω. Είναι και αυτό είναι ένα θέμα. Πάντως, εάν έρθω και πω δεν θα βάλω 100, θα βάλω 500, εκεί το πράγμα αλλάζει. Εκεί πας μόνο τις εγγυήσεις. Δεν μπορείς να το συναγωνιστείς αυτό κατά την άποψή μου. Γι' αυτό είναι και κρίσιμες οι επόμενες μέρες, γιατί δεν θα φτάσουμε μέχρι τις 15 του μηνός, γιατί είπαμε ότι σε αυτό το χαρτί, το εκδήλωση ενδιαφέροντος του Πανταζή, είπε ότι μέχρι τις 15 θέλω ένα περιθώριο. Mm-hmm. Πιστεύω ότι αύριο από αύριο, μεθαύριο, θα έχουμε εξελίξεις. Από Δευτέρα θεωρώ ότι θα έχουμε εξελίξεις. Τέλος πάντων. Θα το δούμε, θα το αξιολογήσουμε, mm-hmm. θα το περιμένουμε. Mm-hmm. Παράλληλα όμως, η Διοικούσα Επιτροπή, η οποία διευρύνεται με άτομα, ναι. με παράγοντες της καβάλας. Mm-hmm. Και αυτό, η διεύρυνση γίνεται βεβαίως ως προς τις προσωπικότητες, αλλά αυτές οι προσωπικότητες φέρνουν και κάποια, έτσι, ένα οικονομικό μεγαλύτερο, μια οικονομική άνεση, να το mm-hmm. πω έτσι. Συνεχίζεται και βεβαίως συνεχίζεται και η προετοιμασία της ομάδας. Από ό,τι γνωρίζουμε, έχει ξεκινήσει ένας κύκλος επαφών με 18 τους παίκτες που θέλει τα Οσιάνης να μείνουν στην ομάδα. Και από ό,τι λέγεται, στις αρχές της επόμενης εβδομάδας ή τέλος πάντων στα μέσα της, mm-hmm. θα έχουμε και ανακοινώσεις μαζικές. Δηλαδή, μένει ο Μελισσόπουλος, μένει ο Κομνηνός, μένουν και άλλοι δύο-τρεις. Το mm-hmm. ανακοινώνουμε και προχωράμε. Έτσι. Μελισσόπουλος, εσύ άσε ο Αγκούρης, εσύ άλλη. Εγώ θα μείνω, όχι, δεν έχω θέμα. Θα μείνω. Βασίλη, μια μικρή χάρη να κάνουμε λίγο να ρίξουμε το σπόσφαιρα της ώρας. Επειδή πάει 2 ώρα και θα επιστρέψουμε να ολοκληρώσουμε μέσα. Ωραία, ωραία. Η ώρα είναι 2.
Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Τώρα με νέα μονάδα παραγωγής και στο λιμένα Φάσου. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον. Αλφα Ράδιο 88,6. Και επιστρέφουμε να ολοκληρώσουμε, Βασίλη. Λοιπόν. Ωραία, πάμε και γρήγορα να ολοκληρώσουμε. Είπαμε για τα διοικητικά, στα αγωνιστικά, είπαμε και τα μεταγραφικά ότι θα έχουμε εξελίξεις, ανακοινώσεις δηλαδή παικτών. Επίσης, όσον αφορά τους μεγάλους στόχους των μεταγραφικών, δηλαδή των παικτών της Α, της Super League, έχουν γίνει επαφές, είναι σε καλό κλίμα, αλλά αυτές οι επαφές είναι σε πρώτο επίπεδο, δηλαδή σε διερευνητικό. Θέλεις να έρθει στην Καβάλα, έστω που προέρχεσαι από την Super League. Το όνομα της Καβάλας και το γεγονός είναι ένα συμμαζεμένο μαγαζί, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Βεβαίως, αυτές οι διερευνητικές επαφές είναι, επαναλαμβάνω, σε πρώιμο στάδιο, γιατί το ουσιαστικό είναι το οικονομικό. Εκεί είναι το Α και το Ω. Αλλά όταν υπάρχει διάθεση, αισιοδοξήσω ότι θα έχεις και ένα καλό αποτέλεσμα. Περιμένουμε και αυτό, να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Και να δούμε λίγο και πώς λειτουργούν στην Διοικούσα Επιτροπή και στην τεχνική ηγεσία της ομάδας. Υπάρχει, για παράδειγμα, το έχουμε πει ότι η ομάδα ήθελε να αποσυρθεί για μία εβδομάδα τουλάχιστον ή 10 μέρες σε υποπροβλητικό κέντρο. Αλλά τώρα σκέφτονται σοβαρά. Αυτά τα χρήματα που του ζητάνε για προπονητικό κέντρο, για παράδειγμα στο Βόλακα, μια εβδομάδα κοστίζει, θα κοστίζει, αυτή είναι η πρόταση που τέλος πάντων πήραν στον ΑΟΚ, 7.500. Και σκέφτονται αυτά τα χρήματα να μην τα διαθέσουν για να πάνε στο Βόλακα, να τα διαθέσουν για να κάνουν ακόμα μία μεταγραφή. Επέτρεψέ μου να διαφωνήσω με αυτό το σχέδιο. Τι εννοείς? Προτιμώ την προετοιμασία από ένα παίκτη παραπάνω. Κοίταξε. Δεν έχει αποφασιστεί ακόμα, ναι. Είναι στη σκέψη και βεβαίως είναι τα κέρδη αυτά, αλλά εδώ μιλάμε για, τώρα πώς το σκέφτονται, σου λέω, έτσι. Είναι χρήματα τώρα, είναι χρήματα που θα δοθούν κατευθείαν, έτσι, για το προπονητικό κέντρο και προτιμούν να τα δώσουν για να έχουν μια καλή μεταγραφή. Ξέρω εγώ, δίνω 8.000 τώρα ως προκαταβολή για παίκτες και συνέχεια της χρονιάς μπορώ να τους κάνω να έχω ακόμα μια επιπλέον λύση για την ενδεκάδα. Επαναλαμβάνω τις σκέψεις τους. Αλλά φαίνεται, κατά την άποψή μου, έτσι, τη αίσθηση που έχω είναι ότι σιγά σιγά κλείνουμε προς τη μεταγραφή και όχι στο Βόλακα. Κρίμα. Για μένα κρίμα, γιατί παίκτες πάνε έρχονται, ενώ η προετοιμασία είναι γενικότερα κάτι πολύ. Θα σου πει ο άλλος, ναι, καταλαβαίνω τι λες. Είναι σημαντικό να είναι μαζεμένη η ομάδα 10 μέρες, μια εβδομάδα, να κάνει τις προπονήσεις 3 φορές σε ένα περιβάλλον. Η δροσιά εκεί πάνω στο Βόλακα, δεν το συζητάω και καλές οι εγκαταστάσεις. Αλλά από την άλλη σου λέει, μέσα στη χρονιά θα έχω έναν επιπλέον παίκτη. Και εδώ θα μπορώ να γυμναστώ, έστω και με την ζέστη στην Καβάλα. Βασίλη, θα σε πάω εγώ, φίλε, στο Βόλακα να σε κεράσω κρασί και κοψίδια. Θα σε πάω εγώ στο Βόλακα να σε κεράσω κρασί και κοψίδια. Εσένα, βρε, εσένα. Προετοιμασία θα κάνεις εσύ. Εγώ και εσύ θα πάμε. Να πάμε και το μηνό. Εμείς θα κάνουμε προετοιμασία διαφορετική. Ναι, στα αγώνια. Ένα, γεια σου. Ο καθένας φοετάχθη. Λοιπόν, μιλάω αυτά. Αυτά. Σε ευχαριστώ πολύ. Έτσι, μιλάμε ξανά το επόμενο Σάββατο. Φυλάκια στον Λιάκουρα. Ευχαριστούμε, γεια. Να σε καλά, να σε καλά. Ολοκληρώνουμε. Ολοκληρώνουμε και θα το κάνω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με ένα από τα τρία ανέκδοτα που μου στείλανε όσο είχαμε διαφορετικά. Λοιπόν, να βρω το καλύτερο από... Εντάξει, θα διαλέξω το πιο καμένο. Τι πετάει περήφανο και είναι... Τι είναι? Ανάμεικτο. Ο Αετόστ. Γεια σας. Γεια σας, λοιπόν. Το επόμενο Σάββατο κατά τις 11 θα τα ξαναπούμε αν έχω επιβιώσει από τον Αετόστ. Τα λέμε, για χαρά. Ναι, σε ευχαριστώ, Ρίτα. Σας ευχαριστώ όλους. Εσείς είστε οι άνθρωποι μου, τα αδέλφια μου, οι γονείς μου. Ναι, παιδί μου.
Όλη αυτή η δοκιμασία με κούρασε. Αλλά τώρα που όλα πήγαν κατευχήν, βάλτε με να ξεκουραστώ. Να κοιμηθώ απαλά, σαν το μωρό στην κούνια.